Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς στη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκη και τον Δημήτρη Κουζιαμάνη στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Κουτζαμάνη βρήκες. Κουτζιαμάνη. Αγκουτζιαμάνη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Το μάθες. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί τι πάμε να κάνουμε, Κωστή μου? Να θάψουμε τα μάξι μας. Να κάνουμε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό μας. Αυτό είναι. Τηλεφωνούμε στο 18133, έχοντας μπροστά μας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Θα μας δώσουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και παράλληλα την καλύτερη τιμή την οποία μπορούμε να βρούμε στην αγορά. Στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε
αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο, ενώ μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι για, με 150 ευρώ. Το Μητρόπολης 95,5 και αυτά τα Χριστούγεννα σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, στη μάχη της Γαλοπούδας Season 5. Συντονίσου καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης και μόλις ανήκω το χρόνο να ακούσεις το χαρακτηριστικό ήχο της Γαλοπούλας, τότε έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου για να επικοινωνήσεις με τα 3 νεντάρια, με το 2310 και τα 3 νεντάρια και να δώσεις τα στοιχεία σου για να κερδίσεις τη Γαλοπούλα από τις Γαλοπούλες, οι οποίες θα κληρωθούν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με τον Γιάννη Πάγκο και τον Γιώργο Ζαΐρη. Είναι μια ευγενική προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζη Αγγελίδης, Φίλιππου Πόλος 81, Αμπελόκηποι και πολύ κατοικητικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι είναι εβδομάδα Black Friday και ο χορηγός μας είναι η Εστιάδης Βαλοδήμος, η οποία σας δίνει χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά την οποία έχετε από τη Δευτέρα 19 από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 24 Νοεμβρίου. Κάντε δικό σου το αγαπημένο σου αυτοκίνητο σε τιμή που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των οχημάτων, δηλαδή το τερματίζουν εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, γιατί τέτοια προσφορά και τέτοιες τιμές δεν ξανάγινε για την εβδομάδα Black Friday. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-596-596. Επειδή μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, καλό είναι να τσιμπήσουμε κάτι. Και τι να τσιμπήσεις, όταν πας στα μπαμπάτσικα στην Αγίων Πάντων 28, δεν τσιμπάς, τρως την κυριολεξία το καταπέτασμα. Και μάλιστα αυτά τα οποία κάνει ο Σάκης εκεί τον τελευταίο καιρό δεν έχουν προηγούμενο, καθώς με 5 ευρώ, καλά ακούσατε, με 5 ευρώ μπορεί να πάρεις ένα μπαμπάτσικο σάντουιτς που όμοιό του δεν υπάρχει, ένα μπαμπάτσικο γύρο και ένα μπαμπάτσικο σουβλάκι, με πατσέτα, με οτιδήποτε άλλο. Περισσότερα στην Αγίων Πάντων 28 ή να τηλεφωνήσετε στο 2310-51-0045. Τι έγινε όμορφο από εδώ? Τι κάνεις? Έχεις να πεις τίποτα? Όχι. Τίποτα? Όχι. Αφού εθνική είδες. Τι είδα? Εθνική είδες, Ηρακλή είδες και δεν έχεις να πεις τίποτα? Τι να πω, ποιος νοιάζεται για την εθνική και τον Ηρακλή? Αν πιάσω εθνική και Ηρακλή, κάηκα. Α, τόσο καλά. Νομίζω τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και το ξύλο που έπεσε που ήταν καταπληκτικό. Πρώτη φορά έπεσε. Είναι πολύ ωραίο να πέφτει λίγο ξύλο εκεί πέρα. Να έχει φιλικό η αστυνομία μεταξύ της. Να έχουν ένα φιλικό. Δεν τους πιάνουν, γι' αυτό το λέω. Γιατί δεν τους πιάνουν. Δεν είναι φιλικό. Εχθρικό είναι? Όχι. Έξω είναι σήμερα αυτή. Ας τα παιδιά να εκτονωθούν, εντάξει, είναι φιλικά αυτά. Φιλικά είναι. Τι έγινε? Δεν πρέπει στη μνήμη των πεσόντων του Πολυτεχνείου να έχουμε τίποτα, ξέρω εγώ, κάνα δύο καμένα αυτοκίνητα, ξέρω, δύο-τρεις βιτρίνες σπασμένες. Άμα είναι το δικό σου αυτοκίνητο καμένο, θα σου πω. Σφαρισμένο το έχω εγώ το αυτοκίνητό μου. 400 ευρώ το μήνα, το χρόνο δίνω και τα μάξιμου κάνει 1000 ευρώ. Τι έξυπνο παιδί. 400 ευρώ. 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή. Το χρόνο. Το 4-800. Δεν το έχω ανασφάλιστο σαν και εσένα. Εγώ έχω ανασφάλιστο αυτοκίνητο λίγο δύσκολο. Αφού δικό σου δεν είναι ούτω ή άλλω. Τι δεν είναι δικό μου? Είσαι ο μόνος ραδιοφωνικός παραγωγός που τα τελευταία 20 χρόνια είχες μόνο ένα δικό σου αυτοκίνητο. Είχα είναι... μόνο. Ναι. Τα άλλα όλα είναι γιατί. Αν μας σκοτώσεις κανέναν άλλο θα πάνε μέσα. Εσύ τα πας μόνο για. Επειδή δεν τα γνωρίζεις. Ναι, ναι. Πρώτον πάει ο οδηγός. Ναι. Και δεύτερον ο ιδιοκτήτης. Και δεύτερον. Άρα δύο θα πάτε. Όχι. Και δεύτερον. Μπορεί να δεις τη φορολογική μου δήλωση όποτε θέλεις για να καταλάβεις. Και τι είμαι εγώ, ζωή με να δω τη φορολογική σου δήλωση. Κούρδα, εσύ δεν είχες ποτέ δικό σου αυτοκίνητο. Άμα κάψει το δικό μου το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο. Συναισθηματικά θα το πάω στον Κωνσταντινίδη. Θα το σταυρώσω, θα το κάνω που. Αφού δεν πιστεύεις. Για το αμάξι μου πιστεύω. Για τα αμάξι πιστεύω. Για τα άψυχα πιστεύω. Για τα έψυχα δεν πιστεύω. Είμαι ανώμαλος, φίλε, πώς θα γίνει. Ανομαλάρα, όχι. Δένομαι με τα άψυχα και δεν δένομαι με τα έψυχα. Πώς θα γίνει. Να δεθώ μαζί σου, ένα γουρούν και μισό. Ένα κυροπήγιο μπορεί να το αγαπήσω περισσότερο. Το κυροπήγιο ροφιάνει λίγη δεν κάνει. Δεν πετάει τοξικότητα, δεν αργεί, δεν κάνει ράτσι. Πώς, ναι. Λέγε ρε τέτοια μετά μου φάνησε και που κάμισε με φαρδί για κάνα πούμε. Για χωράει εκεί όλη η πανοπλία του πολεμιστή. Για λέγε. Ποια πανοπλία? Αυτό το κεφάλι σαν πανοπλία είναι. Τρία κράνιες πασες. Τα κουτούλιες τα έκανες. Πανοπλία. Αυτό δεν είναι κεφάλι. Πανοπλία είναι.
Πάει το 72 εντσών τηλεόραση. Πάει, πάει, πανοπλία είναι. Τώρα το λέγε, τι, λέγε, πάει στα θέματα γρήγορα τη διαφημίση. Τα λέγε. Θέματα. Ναι. Κοίταξε να δει. Βασικά. Mm. Επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Να σας πω το εξής, φίλοι οι οποίοι ακούτε. Ναι. Αυτή η κάλτσα του κερατά που έχω δίπλα μου. Χτες το βράδυ κάνα μια δουλίτσα και βλέπουμε το παιχνίδι ταυτόχρονα κάποια στιγμή. Ναι. Ο ένας τη δικιά του τηλεοπτική οθόνη και ο άλλος την άλλη. Ναι. Λοιπόν, κερδίζει το φάουλ και είναι έτοιμος ο Φορτούνης να το εκτελέσει. Τι μπορεί να είπε η κάλτσα. Τι. Δοκάρι. Έτσι όπως τα είδα. Παπδοκα. Τι μπορεί να είδες, ρε. Δεν ήθελα να μπει γκολ, ρε φίλε. Δεν άλλο δεν θέλω να μπει γκολ. Δεν τη γουστάρω αυτή την πόλη. Άλλο. Έχει διαφορά. Τη γουστάρω που χάσανε. Το να μην θες να... Έχει διαφορά το να μην θες να μπει γκολ. Ναι. Από το να πεις δοκάρι και να γίνει δοκάρι. Τέλειωσε. Αυτό, ρε φίλε, ήταν το κάτι άλλο. Ναι. Απίστευτο. Τις σημαίες πάντως στις σχέσεις των Πολυτεχνείων. Στο ΆΚΑ κάψανε ελληνική, τουρκική σημαία. Να έχεις υπόψη σου. Άρα κομμουνιστές πάνε εκεί στο. Και άθεοι και άχρηστοι, πώς το λένε, χωρίς Χριστό δηλαδή, στο Πολυτεχνείο, ενώ στο ΆΚΑ πάνε χρυσαυγίτες, πάνε οι εθνικόφρονες. Ωραία είναι οι Έλληνες, μ' αρέσει που διαχωρίζονται, μ' αρέσει που σκοτώνονται, είναι ωραίο αυτό. Σ' αρέσει. Ναι, να έχει πουλαρισμό. Τι να έχω εγώ. Να έχει πουλαρισμό ιδεών. Ναι, εσύ πουλάρι γνωστό. Πουλαρισμό, έτσι δεν το λες. Πουλαρισμό δεν το λες. Πλουραλισμό. Πώς το πες? Πλουραλισμό. Άντε μάκα. Από τον πλουραλισμό μέχρι τον πουλαρισμό. Το ίδιο. Είναι το ίδιο. Να υπάρχει πουλαρισμός, να σκοτώνονται στο ξύλο, να διχάζονται. Έχει ξέρω μια ζωή, αυτό δεν κάνουν. Να κάψουμε τη σημαία την ελληνική στο Πολυτεχνείο, αλλά θα κάψουμε τη σημαία την τουρκική στο ΆΚΑ. Δύο κόσμοι διαφορετικοί. Γουστάρω. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Σ' αρέσει. Βέβαια. Αφού αρέσει και τους άλλους. Αφού γίνεται, έχουν τα κανάλια να πούνε. Πηγαίνουν οι αστυνομικοί εκεί πέρα, βγάζουν έξτρα μεροκάματα, τους δίνουν υπερορίες. Έτσι δεν είναι, ρε κόκκινε. Ό,τι πεις. Ό,τι πω εγώ. Θα για εθνική να μιλήσουμε τώρα. Θα τολμήσω να πω άλλη. Λοιπόν, τι. Θα πεις το διαφορετικό, αλλά πούμε. Λοιπόν, τίποτα, όχι. Απλά είναι αστείο. Είναι οξύμορο το πώς παίζοντας καλά σε εισαγωγικά. Τι θα πει καλά. Έκανε ευκαιρίες για γκολ. Τι έκανε ευκαιρίες. Ναι. Ποιος τις έκανε τις ευκαιρίες. Ποιος τις έχασε. Ναι, ποιος τις έχασε. Η Χαφ. Μάλιστα. Και σέντερ φόρ ποιον είχατε, τον Καρέλη. Τον Καρέλη, ναι. Ο Καρέλης είναι. Καλός ήταν. Ο Καρέλης, πολύ καλός ήταν. Έκανε ένα σπριντ με τον άλλο που ήταν 1,95. Ξεκίνησε 4 μέτρα μπροστά ο Καρέλης και τον πρόλαβε ο άλλος στα 10 μέτρα και τον έκανε τάκλι. Πολύ καλός είναι. Πολύ καλός είναι. Ο Καρέλης είναι σαν, να έχει, σαν τον Αυλονίτη στην ταβέρνα, λατέρνα φτώχεια και φιλότυπο. Κουβαλούσε τη λατέρνα στην πλάτη. Άμα το ξεθάψει τον Αυλονίτη με τη λατέρνα μαζί και το βάλει στον Καρέλη να τρέξουν 20 μέτρα, ίσα μη 2 μέτρα το περάσει ο Αυλονίτη. Ποιο Καρέλη ήταν καλό, ρε, σουρωμένο ήσουν. Πάλι μεθυσμένο έμπεινε, να πούμε, τα κρασιά σου. Σου φέρε ένα τσίπουρο, μου το δώσαμε το σιδηρόκαστρο, να έχει υπόψη. Χοτέλ Ολυμπίκ, ο φίλο μα λέει: εγώ ακούω κόκκινο ραπτόπουλο, λέει, είμαι νυχτοφύλακα. Δεν χάνω, λέει, ραπτόπουλο κόκκινο. Με τη γυναίκα του μαζί βγήκε φωτογραφία με τη σύζυγο, την γυναίκα του παλικαριού, ωραίο ζευγάρι κτλ. Ακούω ραπτόπουλο. Πήγα σε μια ταβέρνα πιο πέρα με τα Αλεξανδρούπολε, Καβάλε κτλ. Μην αφήσει τον κόκκινο ποτέ να σου φύγει από τα χέρια. Λέω: μόνο με έμφραγμα θα φύγει αυτό, γιατί τρώει και πίνει σαν το γομάρι. Λέγε κόκκινε, ακούω. Χαιρετίσματα έχει δηλαδή από την όλη την επικράτεια. Έκανα τουρνέ, εγώ να πούμε. Έφυγα να πούμε να ξεδώσω εκεί, πήγα να κάνω κάτι δουλειές. Λέγε. Δεν είμαστε. Λέγε, τι γράφεις, ρε κόκκινε. Με πας πίσω, ρε κόκκινε. Η Δευτέρα είναι πίσω, δεν είχαμε προτάσει. Με πας και αργά και εσύ να πούμε. Άστα τα γράφεις. Υπάρχει πολύ άσχημο κλίμα στον Ηρακλή. Πάρα πολύ άσχημο. Τώρα είναι που θα κλείσουν τα ραδιόφωνα όλοι και θα ακούσουν music. Βάλε να ακούσουν. Τι, δεν σου είπα εγώ ότι λίγες ημέρες και τα ψωμιά του Μυροφορίδη. Ρο Μυροφορίδης, 1,90 κεφάλι μεγάλο σαν το δικό σου φαλακρό. Πόσο είναι ο Μυροφορίδης? 1,80 πόσο είναι. Ψηλό είναι, ψηλό. Γομαροειδής. Τον έκανε 1,90. Σαν χρυσαυγίτης μοιάζει. Oh. Το βλέπουν οι Ηρακλειδείς εκεί που είναι κομμουνιστές στη θύρα 10. Λένε σαν να βλέπουν χρυσαυγίτη να πούμε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Δεν πουλάει η μάπα του να πούμε. Δεν τον γουστάρουνε. Δεν τον θέλουνε. Βρήκα τον Ελευθερόπουλο εκεί, λιάου, 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 λιάου. Θα γιαουρίζουνε μαζί κτλ. Θα βγείτε, ξώνεστε τώρα. Είστε στη γραμμή του υποβασμού Ηρακλής που είστε. Καρ. Τι αστείο. Πώς βαθμούς έχει ο πρώτος κόκκινε? 12. Ας σας τα πω εγώ. Δεύτερος πώς έχει? 10. Εσείς έχετε 4. Με την Καλαμαριά. Βλέπω να παίζετε μπόξ με τον Καλαϊτζίδη. Ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Με τον Αβραάμ Περσίδη να πιάνεσαι στο ξύλο. Και ο Κουρέας έχει και ψαλίδι, να ξέρεις. Θα σου κόψει καμιά. Αντί για αυτή θα σε. Για κροτάβο θα σε πιάσει αυτή. Βλέπω να παλεύει με τον Καλαϊτζίδη να μείνει στη Β' Εθνική. Έτσι σε κόβω δηλαδή. Ναι. Όσο για τον άλλο τον Μυροφορίδη που μοιάζει με Χρυσαυγίτη, εκεί οι κομμουνιστές της θύρας 10 δεν βλέπω να τον. Δηλαδή ήδη τα social media που τα πιάσα εγώ και τα είδα, Instagram, μεσεντζέρια, ιστορίες, φεκιμπούκια κτλ. Τον έχουν να πούμε σε δυσάρεστη αυτή. Να ξέρεις. Δεν την βγάζει. Έχει πέσει σε δυσχέρεια. Σε δυσχέρεια.
Ναι, έχει πέσει δυσχέρα. Μπράβο, σωστά. Ναι. Έχει πέσει δυσχέρα. Ευχαριστώ, ναι. Τι. Έχει πέσει δυσχέρα. Εξαιρετικό άνθρωπο. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μα. Δεν είμαστε μόνοι μα. Έχουμε και παρέα. Έχουμε και παρέα. Σ' αρέσει παρέα. Άμα να μην μιλάς εσύ να μιλάνε οι άλλοι, καλά είναι. Πιες και δύο καφέδες εκεί, δύο νερά να πούμε. Δευτέρα είναι σε προτάσμα, δίγες από τον κύριο, μας έπιασε στον Ηρακλή. Αλκοόλ, πίνω. Δεν μπορεί να έχει τον καφέ, μπορεί να έχει και άλλα λικέρα εκεί κάνω αυτό. Δοκίμασε. Τι να δοκιμάσω. Καφέ. Το καφέ το δικό σου. Ναι. Με κολλήσει και μια γρήπη, ξαπλώθω κάνω για 4-5 μέρες. Άσε, πιες τώρα εσύ καλύτερα. Τι ηλίθιος είναι. Ξέρω εγώ, ξέρω. Μπορεί να σε αρρωστιάρεις εσύ, που ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει πιει τσίπουρα μέσα και αυτά και να έχει οκτάνια μέσα το, ο καφές. Να έχει. Να έχει οκτάνια. Τι να έχει μέσα, να έχει ρήπους να έχει. Είναι. Ξέρω εγώ. Τι μπορεί να ρευτεί εδώ και να λιποθυμίσουμε 4 άτομα. Έλα, έλα, πάμε. Νικόλα, τι κάνει. Νικόλα, τι κάνει. Καλησπέρα σε όλου του ακροατέ του Μετρόπολη 95,5. Ήρθε ο Νικόλα να μα πει για την Αγία Σοφιά. Έχει μιλήσει με μια αρχιτεκτόνη, έχει μια φίλη αρχιτεκτόνη. Η Αγία Σοφιά άναψε ένα κατήλι. Ναι, και θα μα πει για την ΑΕΚ τώρα πώ θα κάνει το γήπεδο τώρα. Αυτό το παραμύθι είναι εδώ. Εντάξει. Σου το είπα και χθες. Ναι, μου το είπες και χθες. Σου είπα ότι το γήπεδο της ΑΕΚ θα πρέπει να λέγεται Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι, ναι. Είναι έργο καθαρά δικό του. Ναι. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ στα οποία αναφέρεσαι είναι μόνο για την υπογειοποίηση και είναι μέσω ΑΣΕΠ που αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις. Άμα μείνει το ΣΥΡΙΣ να πάρει και ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ναι. Αυτά που λες εσύ είναι για κατανάλωση. Και άλλα. Και καταρχήν να πω στους φίλους ότι αυτό που γίνεται εδώ 2 με 4 καθημερινά θα πρέπει να βρει έναν τρόπο ο κύριος Αδρώνης να το βλέπει κιόλας. Ναι. Ο ακροατής. Δεν ξέρω αν θα γίνει διαδικτυακό, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει όλο αυτό, αλλά φίλοι, είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει 2 με 4 εδώ καθημερινά. Δηλαδή, εγώ το βλέπω πρώτη φορά σήμερα. Και... το βλέπεις. Ναι, οπωσδήποτε. Είναι σωστό και. Δεν φτάνει που υποφέρει. Και πρέπει και δίκαιο. Θέλει να υποφέρεται και ο φθαλμολογικό. Ναι, έλα, κοκκιάστα. Ο καθένα τη φιλοφρονίζει άστατα. Σε λίγο θα λουφιανεύει. Όσον αφορά την Αγία Σοφιά και αν το κλείσουμε, η ΑΕΚ έχει προβλήματα αγωνιστικής φύσεως. Έτσι, βέβαια. Ναι. Τα οποία οφείλονται στο ελλιπές ρόστερ το οποίο έχει. Α. Για το οποίο σκούζουμε. Δεν φταίνει η εφέτεια του Σαββίδη και του Μαρινάκη. Α. Ο καθένα κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, τώρα αν ο κύριο Σαββίδη. Οι εφέτε δηλαδή που βγάζουν αποτελέσματα. Λογικό είναι ότι θα κάνουν τη δουλειά του. Καλά για τον κύριο Μαρινάκη. Λογικό είναι ότι θα θωρακίσουν την ομάδα τους. Ναι. Λογικό είναι ότι θα προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Ναι. Τα χρήματά τους, ναι, την επένδυσή τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν είσαι αδύναμος, μένεις πίσω. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τώρα, εγώ μπορώ να καταλάβω απόλυτα τον φίλο μου τον Πάοξη, ο οποίος πέρυσι έκλαιγε, ένιωθε αδικημένος. Φέτος όμως ήρθα εγώ στη θέση του. Τελικά ήταν αδικημένος πέρυσι ο Παοξής. Βεβαιότατα. Ήτανε. Βεβαιότατα και τώρα... αδιαφυσβήτητα. Ναι, ενώ τώρα εσύ. Αυτή τη στιγμή είναι καβάλα στο άλογο. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ αδικημένος. Γιατί η ΑΕΚ τιμωρήθηκε για τα ίδια παραπτώματα που κάναν και οι υπόλοιπες ομάδες. Για μια υπόθεση που έπρεπε να τιμωρηθούν τρεις, τιμωρήθηκε ένας. Δεν τιμωρήθηκαν καθόλου. Τιμωρήθηκαν πολύ λίγο. Και τι, εξοδεύουν οι άνθρωποι, τι σαν και εσένα είναι. Και πολύ καλά κάνουν. Εσύ κάνει το γήπεδο με τα λεφτά της πολιτείας, 20 εκατομμύρια, είστε εγωποιείστε, υπογειοποιείστε. Τα λεφτά της πολιτείας αφορούν την υπογειοποίηση και είναι μέσω ΕΣΠΑ για αθλητικές εγκαταστάσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί τα πηγαίνουν χαμένα τα χρήματα. Τα ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ έτσι όπως κυκλοφορούν, έτσι όπως κυκλοφορούν τα ΕΣΠΑ, είναι να έρχεται ο Στρούγκερ, πώς θέλει να φτάσει ο Γερμανός, να βάλει μια μπότα γερμανική εδώ πέρα και να πει: Ελάτε εδώ, κλεφταράδες Έλληνες. Δίνεται ΕΣΠΑ για το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ τα παιδιά για να τα πας στο γυμναστήριο, στο χορό, δίνεις 50 ευρώ το μήνα και στα σωματεία. Άντε ρε λοποδίταρη από εδώ πέρα να πει: Φτιάχνετε τους νόμους για να κάνετε γήπεδα και να παίρνετε ψήφους. Να πει ο Στρόιτερ με την ποδάρα του εκεί τη βαριά παλιό, κλεφταράδες Έλληνες. Τι λέγαμε χθες. Ξένος πρωθυπουργός, ξένοι υπουργοί. Πέστα. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε ξένος πρωθυπουργός, ξένοι αστυνομικοί, ξένοι δικαστές. Ξένοι αστυνομικοί, ξένοι δικαστές. Για να μην υπάρχει αυτό που υπάρχει στον Έλληνα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Και εμείς τη δουλειά θα κάνουμε. Και εμείς τη δουλειά θα κάνουμε άμα έρθει ο ξένος. Μόλις έρθει ο ξένος. Και ακουλάμε. Ζούμε έντιο να πούμε. Μόλις έρθει ο ξένος και μάθησε τρεις μήνες πώς λειτουργεί το σύστημα, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Θα διαβρωθεί και ο ξένος. Βεβαιότατα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αν είναι αυτό ηλίθιο, το πιστεύει. Ποιο πράγμα. Η διαφθορά υπάρχει παντού. Ναι. Όπα, το μάγουλο μίλησε. Μίλησε το μάγουλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Απλά τα δικά μας, επειδή περάσαμε όλη αυτή την περίπτωση, τα παρουσιάζουν πολύ πιο έντονα. Δηλαδή, υπήρξε ένας υπάλληλος ο οποίος έδινε πιστοποιήσει στη Γερμανία σε καμιά 100.000 άτομα. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είπε κανείς τίποτα. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωση την πνίξανε. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Πού είναι, έξω είναι. Έξω είναι. Έξω είναι. Ναι. Έξω υπάρχει ένα άλλο. Έξω είναι. Δύσκολο, δύσκολο να είναι έξω. Έξω είναι. Δεν είναι έξω. Σε κάτι νοσοκομείο έφυγε καμιά 150 άτομα. Mm. Ακόμα έξω είναι. Mm. Ακόμα, λίγο το φυλακίσανε. Τι μου λες τώρα. Κόκκινα μάγκη ρευστό, έξω θα είσαι. Άμα είσαι. Όχι. Δεν έχω λεφτά το δικηγόρο. Άντε εσύ τα παραμύθια. Μέσα θα είσαι. Ο Έλληνας που είναι έτσι και στραβόξυλο, ενώ οι ξένοι οι Άγιοι. Οι ξένοι, η λαμογιά, η ψευτιά και η μπαγαποδιά υπάρχουν παντού. Ναι. Απλά το κοντέτο... υπάρχουν κράτη τα οποία εφαρμόζουν νόμους
και κάνει τα οποία δεν εφαρμόζουν. Αυτό είπαμε. Τέλειο. Του καλύτερου νόμου του κόσμου έχει Ελλάδα, λέγεται. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι το οποίο λέει στην ερμηνεία του διαιτητή. Πάει χτες τώρα η Παναχαϊκή. Βάζει τον γκολ που έγινε ο κακός χαμός ίδιο με τον γκολ που έβαλε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν λέει κανείς. Ίδιο με τον γκολ. Είναι γκολ. Φυσικά και είναι γκολ. Είναι γκολ. Φυσικά και είναι γκολ. Ακούς κανένα ΠΑΟΚΣΥ να λέει τίποτα. Τι Μούγκα. Ναι. Δεν βλέπετε ότι είναι το ίδιο. Ναι. Τι το νοιάζει. Είδε πάνω. Το άκουσον, άκουσον. Σηκώνει το κοράκι τη σημαία. Το άλλο κοράκι σφυρίζει offside. Και μέσα σε δύο λεπτά αλλάξανε νόμοι. Τουλάχιστον εδώ δεν ήταν σαν τον άλλο τον απίθανο που έκανε δύο ώρες. Η αφιβολία. Έλεγε τσιμέντομα η σφαίρα. Τσιμέντομα η σφαίρα. Η αφιβολία με ποιον πήγε, η κόκκινη με την Παναχαϊκή. Όταν η Παναχαϊκή έχει ψήφους με φούρες και ιστορίες και έρχεται ο Βασιλιάδη. Ποιο φούρα, Βασιλιάδη έχει. Ναι, άκου τώρα, ξέρω εγώ τι σε λέω. Το πάω λίγο πιο πέρα. Με το Πακόκ ήταν. Με το Πακόκ που ψήφιζες κόκκινο, με το Βενιζέλο έτρωγες να πούμε. Άστα το Πακόκ τώρα το λες εσύ. Κολλητός ο Μάρτας τι κάνει, καλά είναι. Πώς. Κολλητός ο Μάρτας καλά είναι. Ο Μάρτας καλά είναι κολλητός. Αλλάξτε κουβέντα τώρα. Γιατί να αλλάξουμε κουβέντα, δεν κατάλαβα. Το 89 δεν είχες κάρτα στο Πασόκ. Θέλεις να στη φέρω, την έχω στο σπίτι. Για τον κύριο Θέλεις να στη φέρω. Το 1989 είχες κάρτα στο Πασόκ. Κόκκινος Γρηγόριος. Από τα κεντρικά την Αθήνα την βρήκα. Πώς αποκλείεται. Κολλητός του Μάρτας. Εσύ είσαι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος είσαι κομμένος στα τρία. Δηλαδή, υποστήριζες τον Καμένο ή μάλλον υποστήριζες τον Λεβέντη. Είναι πατριώτη. Ψήφισε Καμένο, ναι. Ήθελε όμω να ψηφίσει Πασόκ, αλλά κάτσε τραβούσε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σε διαμένει στα τέσσερα εσύ. Είναι αριστερό χριστιανό. Είναι αριστερό χριστιανό πατριώτη. Δεν του έχει κάνει άλλο ένα. Είναι αριστερό χριστιανό πατριώτη. Δεν μου λε, αν βρεθεί με τον Μάρδα και τον Βενιζέλο, αύριο τι θα του πει. Γιατί και οι δύο νομίζουν ότι του ψήφισε. Θα του δαγκώσει κανονικά. Αλλά εσύ δεν ψήφισε κανένα. Παναφάνει τα πλούσια μα. Το Καμένο. Το φίλο του Παναγιώτη. Το φίλο του Παναγιώτη. Δεν είπα ότι είναι φίλο. Τώρα ο Κολοτούμπα. Και βλακή έκανα που τον ψήφισα. Γιατί δεν του λε να πάρει εκείνο το πυροδήμα και να πάνε λίγο στη βορειοή περιοχή που σκοτώσαν τον Κωνσταντίνο. Αυτό θα το πούμε τη δεύτερη. Ναι. Δεύτερο μισάωρο. Γιατί δεν το λε λίγο ακόμα. Πασόκο Σιροδεξιό. Ποιο είναι αυτό. Σάβα. Εγώ. Σε παρουσιάζω. Εσύ ο κουσάνο μα θα τρέχει καλά. Εσύ ο καθαρό ένα λεπτό. Δώσε. Επειδή στην εκκλησία που πάει, αυτοί τα βρίσκουν οι ιερεί με όποιον είναι στην εξουσία και καλά κάνουν. Έχουν δηλαδή, τώρα πώς περίμενε, έχεις ένα λάθος. Χούντα ήταν απάνω. Χούντα ήταν. Πασόκ ήταν απάνω. Πασόκ ήταν. Νέα Δημοκρατία ήταν απάνω. ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Για να καταλάβεις ότι είσαι φελός. Εγώ με φελό. Τώρα εσύ δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Φελό. Φυσικά και όχι. Για να καταλάβεις την ΑΕΚΑ που τα μαθαίνεις και τα λες στον αέρα. Δηλαδή συγγνώμη. Πότε θα ολοκληρωθεί η Αγία Σοφιά, πόσα χρήματα θα πάρει, πότε θα έρθει ο Αραβίδα. Από πού τα μαθαίνει όλα αυτά. Αδόλφε. Από κάπου τα μαθαίνει. Από πώ από κάπου. Άμα δεν είσαι είναι μεγάλο ρεπόρτερ. Κοίτα, χαίρεται, νομίζω ότι είναι ρεπόρτερ. Τώρα... Χαίρεται τώρα ο κόκκινο, νομίζω ότι είναι ρεπόρτερ. Δεν είμαι, τίποτα. Χαζό σήμερα, είσαι ο έξυπνο. Άντε ρε καθυστερημένο. Μην του λε τέτοια ρε ξαναρεύει. Μην του λε τώρα, θα ψάχνει, θα παίρνει τηλέφωνο. Και μην αναφέρει το όνομα. Α, είδα από εκεί. Διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα να το πω. Το goldmall.gr θα πάει θέατρο με τη χαμηλότερη τιμή του εισιτηρίου από οπουδήποτε αλλού. Διότι κομμωδία Εθνικός Ελληνορώσων στο θέατρο Αυλίας στη Δημισκή με αποκλειστική έκπτωση. Απολαύστε μια ιδιαίτερη παράσταση με θέμα το μπάσκετ και τις μαζικές μιας παρέας 40ριδων. Μπείτε από κινητό ή υπολογιστή στο goldmall.gr και βρείτε προσφορές θεάτρου και σινεμά. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Ακούσατε τον ήχο, οπότε καταλαβαίνετε ότι από τώρα τηλεφωνείτε για τα επόμενα 5 λεπτά στο 23.10 και τα 3.90, δίνοντας τα στοιχεία σας για να κερδίσετε εσείς μία από τις γαλοπούλες τις οποίες κληρώνουμε. Ο Κλειδαράς, ο Στέργιος Πετκανίτσας, ο οποίος είναι Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσαρ η γωνία, πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδοτήματα, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Δηλώνω θαυμαστή του Δημήτρη Κοντομινά, διότι παραγράφηκαν όλα τα χρέη του προς το δημόσιο με απόφαση του ΣΔΟΕ. Είναι μεγάλος μάγκας. Λοιπόν, παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία κύριο Δημήτρη Κοντομινά. Καθώς, αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού, γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ, και εξωτερικού που δεν πρόκειται να δικαιολογήσει την πρόλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που το επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε πενταετή παραγραφή. Λοιπόν, στο Δημήτρη Κοντομινά καταλογίστηκαν περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας διαφοράς φόρου
για τα έτη 2628 καθώς και πρόσθετος φόρος λόγω της υπερβολής ανακριβούς δήλωσης. Λοιπόν, η διαδρομή. Τι είναι αυτά που κάνεις, δεν είναι... είσαι θαυμαστής του. Εγώ θαυμαστής του. Και τι θα είσαι, θαυμαστής ενός ηλίθιου που έρχεται το ΣΔΟΕ στο μαγαζί του και του βρίσκει πέντε αποδείξεις και το σκίζει. Ποιος είναι πιο μάγκας. Θα σου πω τι συμβαίνει. Μη μου πεις τι συμβαίνει. Εγώ ζούμε, θέλω να εκφράσω ζούμε, το θαυμασμό μου στον Δημήτρη Κοντομινά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ βλέπω ειδήσεις στον Α, εξιτάρομαι, γιατί παίζει καλά το ΣΥΡΙΖΑ. Να ξέρεις ότι ο Τσίπρας θα ξαναβγεί. Εντάξει. Αυτά που ψεύγουμε στο παραπέντε. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη, Γρηγόρη, μπράβο. Ωραία. Το Κοντομινά και θα γλύει ο Βερίκιος. Τι, ποιο θα γλύει. Ποιο θα γλύει ο Βερίκιος. Ναι. Ο Βερίκιος. Γιατί είναι... έμαθα το ξυλώνω από αντιπρόεδρο. Κοίταξε αν είσαι. Έφυγε το Πασόκ το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο στους πλούσιους. Στο... Εγώ είμαι καπιταλιστής. Μ' αρέσει ο καπιταλισμός. Αν και φτωχός. Πιστεύω στο νόμο του ισχυρού και στον καπιταλισμό. Εσύ είσαι φτωχός μόνο ναι. Στο πνεύμα. Έλα, κόκκινε. Μόνο λοιπόν, στο πνεύμα. Άκουσε με. Μην πετάζεσαι ρε κόκκινε με τις κρυάδες σου εκεί πέρα. Με τη... κάνει κρύο, κάνει βρέχει, κάνει ράνε. Α τις κρυάδες σου να πούμε. Είμαστε ρατσιστές στο φτωχό και στο τανσίματο. Όλοι. Οπότε στην Ελλάδα επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και του δυνατού. Οπότε πέρσι έκλαιγε ο ΠΑΟΚ, σήμερα κλαίει η ΑΕΚ, μεθαύριο θα κλαίει ο Ολυμπιακός. Όταν θα έρθει ο Χάρος και σου χτυπήσει την πόρτα, δεν κοιτάει αν έχει εισέπει. Κόκκινε, δυστυχώς ή ευτυχώς κάποια στιγμή φεύγουμε όλοι. Αλλά πρέπει να ζήσουμε εδώ. Οπότε το λέω σε όλους. Για να κάνεις λεφτά μπορεί να τα κάνεις με ορθόδοξο τρόπο. Όχι. Για να κάνεις πολλά λεφτά να τα κάνεις με ανορθόδοξο τρόπο. Μπράβο, Γρηγόρη. Εσύ αν δίνεις αυτό το παράδειγμα για όλα τα παιδιά, δώσ' το. Δίνω. Υπάρχει και το ανάλογο τίμημα. Όχι. Εντάξει. Κοντομινάδες αν μπορέσει να γίνεται. Υπάρχει και το ανάλογο τίμημα. Όχι να μου ανοίγετε καφετέρια και να έρχεται τόσο για τρεις αποδείξεις και να τρέμετε. Αυτά τα λέγεις στο παρελθόν όταν ανήκεις στις τοπικές οργανώσεις του Πασόκ εκεί που είσαι ο γραμματέας, πρόεδρος και ξέρω εγώ όλα αυτά. Συγγνώμη. Με μάλωσες πριν λίγο στο διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω ότι έχω κάρτα και δεν αναφέρθηκε όταν ήμουν γραμματέας εδώ στην τοπική οργάνωση. Γραμματέας. Ορίστε, το λέω και αυτό. Μη με ρίχνεις, πάλι. Ναι, ορίστε, δεν κατάλαβα. Γραμματέας. Όχι, ο γραμματέας σήμαινε πρόεδρος. Σιγά μην ήμουν και ταμείας. Ναι, γιατί δεν έχεις τα μέσα σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, εσύ τα έχεις. Βεβαίως και τα έχεις. Μέσα. Όλοι πρώην Πασόκοι είναι. Μην το κατηγορείς. Εντάξει, καλά, εντάξει. Γι' αυτό κυκλοφορούμε. Μα όλοι πρώην Πασόκοι είναι, γι' αυτό ξέρεις πολλά. Γι' αυτό. Βέβαια. Το να έχεις γνωστούς είναι κακό. Πώ και δεν έμαθα ακόμα θα έρθει ο στην ΑΕ και ότι ψήνει το Χιμένεθ. Το να μας το πεις. Άντε να σου πω ότι ο Χιμένεθ παίζει να έρθει μέσα στη βδομάδα. Και ο Βηγιαφάνιας θα έρθει. Ναι. Για τον Βηγιαφάνιας δεν ξέρω. Ναι. Δεν προλαβαίνει όμως. Αλλά για τον Χιμένεθ. Δεν προλαβαίνει ούτε ένας ούτε άλλος να ανατρέψουν την ιστορία. Άλλο καπέλο. Μόνο με Λυσανίδης ανατρέψει. Είναι πολύ... ναι. Δεν μπορεί να ανατρέψει την ιστορία. Είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει ο Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ. Δεν πρέπει. Ισχύει. Δεν πρέπει. Δηλαδή. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ λες ότι έχουν πληροφορίες μόνο για την ΑΕΚ και τις άλλες ομάδες δεν έχουν. Για τα πάντα έχουν. Μάλιστα. Γιατί δεν μας λες για τα 29,5 τρέματα που πήρε ο ΠΑΟΚ, πώς θα πήρε, αφού ξέρεις. Πες στον κόσμο, γιατί δεν πήρε. Μα έχεις ένα μικρόφωνο εδώ και είπα ότι υπάρχει πρόβλημα με 7,5 στρέμματα τα οποία τα έχει το ΤΑΙΠΕ, το υπερταμείο ναι. Και πρέπει να δείτε από εκεί πώς θα ξεμπερδέψετε. Δεν το ανέφερα. Ο αποχαιρετισμός πότε θα γίνει. Πέρασε μέσα στο νομοσχεδίο. Πέρασε. Ναι. Άρα είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει το γήπεδο. Άρα θα γίνει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αν αποχαρακτηρίστηκε η περιοχή από αρχαιολογικός χώρος που ήταν χαρακτηρισμένη, μέσω του Υπουργείου το 1989 συγκεκριμένα. Ρε εσύ, στο... Και το ΦΕΚ έχει βγει το 92. Ανήκε στο στρατό όλα εκείνα και ήταν εύκολο να τα περάσουν. Δεν ήταν δύσκολο. Άλλα είναι τα θέματα που λοιπόν, υπάρχουν. Λοιπόν, μοιράζει ο Τσίπρας λεφτά. Ξέρεις ποιος θα βγει. Μοιράζει λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει. Ποιος θα βγει. Μοιράζει λεφτά, ρε. Δηλαδή... Είμαστε πάω. Δεν μοιράζει λεφτά. Δεν μοιράζει λεφτά. Έχει ανοίξει κάμπο. Από τι μοιράζει. Δηλαδή, για άκουρε κόκκινε. Να ξεκινήσουμε ένα. Καταρχήν. Ποια κάμπο, ρε παιδιά. Ένα-ένα. Μισό λεπτό. Καταρχήν γελάω γιατί βλέπεις τώρα ότι υπάρχει ένας έλεγχος και καλός υπάρχει στα μαγαζιά, ο οποίος όμως είναι τρομερός. Δηλαδή, η εφαρμογή των νόμων που έπρεπε να γίνεται στην περίοδο των παχιών αγελάδων γίνεται τώρα που τα κέρδη τα οποία μπορεί να βγάλει μια επιχείρηση είναι απειροελάχιστα. Δηλαδή, έχει ο άλλος 20 υπαλλήλους. Κάνει δύο ρόλους. Δεν τον νοιάζει. Άμα τα βάλεις κάτω και ρωτήσεις ένα σοβαρό λογιστή, αυτά που θα του μείνουν είναι ψίχουλα. Δεν τον νοιάζει. Και πάνε. Τον βρίσκουν μια γαρέκλα στραβή 10.000. Τον βρίσκουν έναν υπάλληλο ο οποίος πήγε. Καλά κάνει. Πήγε άλλα 10.000. Κάτσε 10.000 καμπάνε. Καπιταλισμό δεν έχουμε. Καπιταλισμό δεν έχουμε. Από πότε πάνε. Την εποχή των παχαιών αγελάδων δεν έπρεπε να ελέγχουν. Που πάνε οι επιδοτήσεις. Αν είναι όντως έτσι. Τα τρώγατε παρέα. Τα τρώγαμε παρέα. Αν τα τρώγαμε φίλε δάκα να με κομπεί. Με τις επιδοτήσεις είδε τώρα που έκανε πίσω. Ρεσί. Που δεν παρακρατήθηκε ούτε ένα ευρώ για κανέναν, για οποιαδήποτε οφειλή. Γιατί άρα. Γιατί δεν ξαναβγεί, ρε Γρηγόρη. Μα είναι απλά τα πράγματα. Ποιος δεν θέλει. Ο μαγαζάτρος που θα φάει το πρόστιμο. Είναι γλυκιά, ο μαγαζάτρος που θα φάει το πρόστιμο. Ναι. Και θα πάει στο κολλητό του. Το Μάρδα παράδειγμα. Λέω εγώ έναν. Πού τον ξέρει. Θεσσαλονικιός. Άμα το σβήσει. Αυτός δεν θα πάει άλλους 50 εκεί. Πλέον δεν παραγράφονται. Στο πληγό. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα του κομμουνισμού
έρχεται με τον Κοντομινά και τα μαγαζιά που λες. Δηλαδή, το Μάρξ το πετάξα στα σκουπίδια, πετάξε τον κομμουνισμό στα σκουπίδια, το χριστιανισμό το πετάξαμε ούτως ή άλλως. Του Κοντομινά τα 90 εκατομμύρια. Αφού ρωτάει ο Τραμπ την τέτοια. Φτάσου λίγο ρε κόκκινε. Όχι, σου πει ο Τραμπ. Φτάσου λίγο ρε κόκκινε τα 90 εκατομμύρια του Κοντομινά. Και ο έλεγχος στα μικρά μαγαζιά δηλώνει ότι ο καπιταλισμός επικρατεί και ο νόμος του ισχυρού. Άρα ο κομμουνισμός είναι μια ουτοπία. Άρα δικαιώνεται ο Ραπτόπουλος. Δεν χρειάζεται βέβαια. Για όλα δικαιώνεται. Ναι, άρα δικαιώνεται ο Ραπτόπουλος. Αφήστε τις ιδεολογίες, αφήστε τις ιστορίες. Έχει ένα δίκιο. Όχι, έχει ένα δίκιο. Άλλο, όταν είμαι κομμουνιστική κυβέρνηση. Με πιάνω στο χέρι, θα σας μπάτσω. Γιατί θα πάτε. Προχώρα. Σιγά σιγά τώρα δεν μπορώ να σου πει στου δύο. Αυτή τη διάρκεια σε ελεύθερη. Και τώρα θα κάνω ηλεκτρομοιογράφημα. Θα δυναμώσει το χέρι να κάνει ηλεκτρομοιογράφημα. Γιατί έχω ριζίτιδα. Τι έχει? Ριζίτιδα. Στο κεφάλι σε ψάχνει. Στο πώ, στο χέρι. Να κάνω στον αέρα έτσι από το που σε έχουν κάνει εξωγήινοι. Ρε άσε τώρα. Μην πειτά την πόρτα. Το βλέπει, τον κάνανε εδώ πέρα με λέιζερ. Τον κάνανε, τον βάλανε το τσιπάκι το φρένο, ρε, και τον κάνουν ό,τι να είναι. Ρε το φρένο. Όχι, ρε. Όχι, είναι πανέξω. Είναι φρένο, ρε. Κάνει ό,τι έκανε κάποτε με Πασόκ. Πάει την κουβέντα αλλού. Θέλει να ξεφύγει. Το φρένο. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα του κομμουνισμού είναι ο έλεγχο στα μικρά μαγαζιά και τα πρόσωπα που λέει ο κύριο Κόκκινο εδώ και τα 90 εκατομμύρια του Κοντομινά που γίνανε σουβλάκια και σουτζουκάκια παραγράφηκε από λόγω πενταετία. Νόμιμα. Οπότε ανέβηκαν. Άκου λίγο. Νόμιμα. Εγώ είμαι υπέρ του Κοντομινά. Γιατί είναι μάγκα ο Κοντομινά. Κοντομινάδε πρέπει να γίνει. Καλά. Όταν αυτό να κλέτει στα καφενεία ήρθε το ΣΤΟΑ και λοιπόν. Μέχρι να γίνεται Κοντομινάδε. Μπορείτε. Δεν μπορούν. Δεν μπορείτε. Όχι. Κλάψτε τότε. Οπότε αυτό που ανέβηκε στι 17 Νοεμβρίου τότε στα Κάγκελα ήταν πιο δεξιό από το δεξιό. Ήταν. Αυτό αποδεικνύεται. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Αφήστε ρε τι μπουρδε. Ποιε μπουρδε να αφήσετε ρε τι. Γιατί θα μα πει τώρα. Αφήστε. Μην παίρνει σύντροφο τηλέφωνο το πυροδήμα τηλέφωνο. Λοιπόν, θα ακούσετε ένα πράγμα για να συνοηθούμε. Γιατί το λες για τον πυροδήμα. Σύντροφοι δεν είναι. Θεωρώ δεδομένο ότι όλοι οι πολιτικοί άνθρωποι μέχρι να διαβούνε το κατόφλι τη Βουλή έχουν την ιδεολογία του. Την οποία την πιστεύουν. Αυτή είναι ικανή. Όλοι, όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Απλά από την ώρα που περνάνε. Από την ώρα, ρε. Και από την ώρα που περνάνε δεν το κατόφλι. Είναι ώρα, ώρα είναι. Όταν τον είδες επικεφαλής του επικρατείας, πώς ένιωσες, λοιπόν, λίγος, έτσι. Από την ώρα εκείνη που διαβαίνουν και κάθονται στα έδρανα, ναι. Αλλάζει όλο το έργο. Το γιατί να απαντήσουν οι ίδιοι. Αθώνει τον κομμουνισμό. Δεν αθώνω κανένα. Εγώ λέω ότι από την ώρα που κάθονται στην καρέκλα, ναι. Όλοι αλλάζουν το έργο. Ναι. Το γιατί να το απαντήσουν αυτοί που κάθανε. Ένα σοσιαλιστή γεννήθηκε, ο Ανδρέας Παπαδρέου, δεν θα το καταλάβει ποτέ. Πόσα χρόνια θα σου το πω. 81-89, τέλος. Τελειώσαμε εκεί, σβήσαμε. Ένας. Και αυτόν το βρίζουν. Ένα σοσιαλιστή γεννήθηκε. Το βρίζουν που τα πήρε πίσω. Το Σιμίτι βρίζουν που τα πήρε πίσω. Το Σιμίτι και άλλο στον κόσμο. Τον Ανδρέα, όλου. Το Σιμίτι δεν το λέει κανεί. Για το Σιμίτι δεν μιλάει κανεί. Μα που ήμασταν πρόβατα. Για το Σιμίτι δεν μιλάει κανεί. Τα πάμε με το Λούβαρ τα ξέχασε. Αν δεν μα έβαλε το Σιμίτι στι νομισματικέ ένωση, πού θα είμαστε σήμερα. Για δύο πολιτικού. Θα είμαστε Βενεζουέλα αν ο Σιμίτι δεν μα έβαλε το ευρώ. Γιατί μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οπότε. Βεβαίως και μπορούσε. Δεν μπορούσε. Γιατί? Δεν μπορούσε. Ποιος το λέει αυτό? Δεν μπορούσε. Ο Κόκκινος το λέει, ναι. Δεν μπορούσε. Παπαντονίου και ο Άκης φάγαν μόνο, ε. Δεν μπορούσε. Πάμε στον Πύρο Δήμα, γιατί χρησιμοποιήσεις το όνομα του Μπερεδήμα. Κωστήλη, όπως πήρε το πρωτάθλημα πέρσι ο ΠΑΟΚ, έτσι θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Λέγε. Καλά, ναι. Εγώ σε ρωτώ το εξής. Ναι. Όταν εσύ σαν πρώην Πασόκος ή εγώ, σαν Ανδρεϊκός, είδα επικεφαλή στο επικρατείας του Πασόκ, τον κύριο Πύρο Δήμα, πώς ένιωσα? Υπερήφανος. Σήκωσε τα βάρητα. Ήρθε από την Αλβανία, σήκωσε το σίδερο. Και τον έκαναν λοχαγό στον ελληνικό στρατό. Ωραία. Που για να γίνεις λοχαγό στον ελληνικό στρατό πρέπει να φτύσεις το γάλα της μητέρας σου. Εντάξει. Δεν έγινε. Οι κύριοι αυτοί. Δεν επειδή... έγινε. Πολλοί έγιναν. Ορίστε. Πολύ γιατί έγινε. Να γίνουν. Γιατί τότε. Γιατί τότε. Το ευχαριστώ. Ψηφοφυρικό είναι καθαρά. Το ευχαριστώ. Το του κράτους στους Ολυμπιονίκες. Ναι. Ήταν αυτό. Γιατί το να τους βάζεις τα σώματα. Ωραία, ο Πύρο Δήμας τώρα που σκοτώθηκε ο Κατσίβας, γιατί δεν βγήκε να πει εγώ είμαι ο πρώτος. Πάρ' τον τηλέφωνο. Εγώ είμαι ο πρώτος. Εγώ πρέπει να απολογηθώ για αυτόν. Συγγνώμη, συντρόφια δεν είστε. Φίλοι δεν είστε. Εσύ με τον Πύρο Δήμα βεβαίως. Γιατί δεν έχετε βρεθεί. Και με τον Περιδήμα δεν έχετε βρεθεί μαζί. Όχι. Σε κοινό χώρο. Όχι. Θα σου φέρω φωτογραφίες. Θα σε διασύρω εδώ στο Μετρόπολη δημόσια. Εσύ ο Πύρο Δήμας και ο Ρέμος. Οι τρεις σας. Εσύ ο Πύρο Δήμας και ο Ρέμος. Τριοκάλεμε. Βεβαίως ήταν εκεί τρεις, δεν ξέρω τι κάναμε. Δεν ξέρω τι κάναμε. Εγώ θα φέρω στοιχεία εδώ που ο Κόκκινος ήταν με τον Πύρο Δήμα και τον Ρέμο. Και σε ρωτάω σήμερα. Φέραμε την Νικολούλη από την Καστοριά και τον πήραμε. Κάτσε λίγο.
Έλειπε ο παπάς από το Άγιον Όρος. Θα γίνουν τέσσερις. Σε ρωτάω σήμερα δημόσια για ποιο λόγο ο φίλος ο Πύρο Δήμας, όπου είναι ο πιο ξακουστός βορειοϋπηρώτης, δεν πήρε θέση για τη δολοφονία του Κατσαφά. Δεν το γνωρίζω. Δεύτερον, έχω την ίδια πορεία. Ποιον δεν γνωρίζεις? Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Τρίο σε τραγούδι. Τρίο σε τραγούδι, τραγούδι και κόκκινο. Εντάξει, κύριε Ανδρώνη, θα πέσει το κτίριο να μας πλακώσει. Δεν γίνονται αυτά. Το άλλο πρόσωπο που τώρα θα μας πει ότι δεν γνωρίζει και τον Μάρτα και τον Βενιζέλο. Το άλλο πρόσωπο που ανέφερε έχει με έχει διώξει από το μαγαζί όποτε με έχει δει. Ωραίος. Τόσο πολύ εκτίμηση με έχει. Γιατί δεν σε σέβεται. Ξέρεις γιατί. Κάτι τον είπες. Γιατί το ζηλεύει το Ρέμο και επειδή θύρα 10 και αυτοί το ζηλεύουν το Ρέμο. Ναι, ναι. Ενώ πρέπει να το ρίχνω στα όπα άπα έχουν αυτό τον καραζιέρι από την, με τα μάρμαρα εκεί τον Πάπα. Λοιπόν, αυτό που πληρώνουν αυτή τη στιγμή, δύο πράγματα πληρώνουν οι Ηρακλήδες. Το ένα είναι το πανό για τη μαμά του Σαββίδη, τους ευαίσθητους παοξίδες που δεν βρίζουν ποτέ τις μπάνες, αλλά όταν βρίζουν τις δικές τους μπάνες γίνεται πάρα πολύ ευαίσθητοι. Ναι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και το άλλο είναι Ρέμο, ζούμε νηφούλα να σε δούμε και τα λοιπά και όλες αυτές οι αηδίες. Άλλο. Αυτά είναι αηδίες. Αυτά τα δύο δεν είναι αηδίες. Αυτά τα δύο είναι αηδίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επί Ρέμου δεν γίνανε εγκλήματα στον Ηρακλή. Ναι. Τι έγκλημα έγινε επί Ρέμου στον Ηρακλή? Που αθώωσε το Σπανουδάκι. Εσύ σήμερα που έχεις τα κονέγια δεν βοηθάς λίγο την ομάδα σου. Ναι, ναι, καλά σε λέει. Πού έχεις τρόπο να το κάνεις? Ξέρεις τι κάνω. Ναι. Τι κάνεις? Γιατί, δηλαδή αν. Δεν βλέπω να βοηθάς. Θες βαθμούς, έχεις ο πρώτος 12. Θες να σε κάνω ένα κονέγιο τώρα, το λέω στον Ηρακλή. Ο Μυροφορίδη, τον οποίο σέβομαι. Υπάρχουν πράγματα. Πάει ο Μυροφορίδη. Τελείωσε πράγματα που λέγονται και πράγματα. Το φίλο στο Κατσαβί το κολλητό. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται. Γιατί δεν λέγονται? Είσαι στην κορυφαία εκπομπή στο Κατσαβί. Αν δεν πει εσύ απ' αν θα πω κάτι δημόσια, τι θα αλλάξει? Τι θα αλλάξει? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τι θα αλλάξει? Το πρόβλημα του Ηρακλή. Φοβίστρα. Για να μαθαίνετε. Εσύ, σαν πρώην Πασόκο, το πρόβλημα του ξέρει τι θα αλλάξει. Το πρόβλημα του Ηρακλή είναι η εσωστρέφειά του και ο πόλεμο που δέχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι δέχεται ο Ηρακλή? Ο πόλεμο που δέχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, Βασιλιά, δεν βγήκε και είπε κάτι, έλεγε. Είπε. Πώς? Είπε, ξύπε. Πάρ' το τηλέφωνο, κολλητά. Είπε, ξύπε. Βάλ' το Μάρδα να το πει. Είπε, ξύπε. Ωραία, βάλ' το Μάρδα, κολλητή είναι, φίλη είναι με το Μάρδα. Καλά, θα τα λέμε όλα εδώ. Επιτάπητος. Πάρ' το Μάρδα και πάρ' το. Με ενημερώνει ένας φίλος ότι ο Πύρος Δήμας έγινε λογάριος το 92. Το Περιδήμας. Οπότε έγινε επί Μητσοτάκη, όχι επί Πασόκ. Ρε, τι με νοιάζει εμένα πότε έγινε? Το Πασόκ δεν συμφώνησε σε αυτό. Το Πασόκ μετά δεν πήγε την 10η Πατουλίδου κλειστό γυμναστήριο στις Πρέπεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα ασκήσει τα μνημόνια. Και είχε στον άλλο τον απίθανο από την έντονη καρδιά, γελούσε και τα ψήφιζα. Που καταλήγουμε τώρα. Οπότε η Πασόκη σήμερα πρέπει όλοι να χειροκροτήσουν τον ΓΑΠ. Έτσι. Ποιον ΓΑΠ, ρε? Τον Γιώργο από Παπανδρέου. Τον Γιωργάκη. Το Ανδρέα. Ντροπή. Μην το ζωρίζετε. Τροπή γιατί. Θα το διαγράψω. Ό,τι έκανε ο Παπανδρέου. Θα το διαγράψω. Ό,τι έκανε ο Παπανδρέου. Συγγνώμη λίγο. Ό,τι έκανε ο Παπανδρέου έκανε και ο Τσίπρας. Με το πρόσχημα ότι δεν μπορώ να στείλω τη χώρα στα βράχια, τη βάζω σε μνημόνιο τρίτο. Ο Παπανδρέου την βάζω στο πρώτο. Ένα είναι. Πάτε καλά. Τρία, τι να πας καλά. Ποια τρία ρε και ποια τέσσερα. Στο τρίτο δεν είναι. Η Ελλάδα πας, από την ίδρυση, τρία είναι. Από την ίδρυση. Ίδρυση του κράτους. Ο ΓΑΠ λέει για να μην τυπάω στα βράχια, πάω σε μνημόνιο. Ο Τσίπρας λέει για να μην τυπάω στα βράχια, πάω σε μνημόνιο. Σε μνημόνιο. Ποια διαφορά δηλαδή του ΓΑΠ με το Τσίπρα? Ρε το πήρατε χαμπάρι. Από την ίδρυση, από τότε που απελευθερωθήκαμε, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τότε που απελευθερωθήκαμε, χρωστούσαμε. Όπως χρωστάνε τα μεταλλεύματα. Απλά μετράει η δύναμη. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ναι. Η Ιταλία χρωστάει 3-4 δις. Αλλά επειδή είναι. Παράγει. Αλλά επειδή είναι. Παράγει. Άκου λίγο. Παράγει. Αλλά επειδή είναι η Ιταλία. Παράγει. Και επειδή αν κάνει κανένα gap, θα κάνει μπαμ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγει. Δεν τα βάζουν. Λάθος. Όταν εδώ την Ελλάδα φροντίσανε με ωραίο τρόπο να μην παράγει. Να γίνει μια χώρα τουριστικό αφαίρετο των Ευρωπαίων. Αφού σου λέει Ευρωπαίος θα δίνω και μην παράγει. Πετάμε χαρταετό. Δεν πετάμε χαρταετό. Βολευτήκαμε να τα τρώμε. Όχι, κάνεις λάθος. Εσύ μπορεί να βολεύτηκες. Όλοι βολευτήκαν. Όχι ρε φίλε. Όλοι βολευτήκαν. Δεν, όλοι το ίδιο. Δεν μπορεί να είσαι ο Πασόκ και να μην βολεύτηκες. Δεν μπορεί να είσαι ο Πασόκ και να μην βολεύτηκες. Πλάκαρε μου κάνεις. Δεν βλέπετε την πραγματικότητα σε άλλο κόσμο. Καταλήγουμε τώρα που καταλήγουμε. Σε άλλο κόσμο. Μας λείπει το Πασόκ εκεί καταλήγουμε. Αυτό είναι. Εσένα μπορεί να σου λείπει. Εσένα να δεις πώς. Να σου δώσω μια φωτογραφία στο βλέπεις. Και επειδή λείπει το Πασόκ το γυρίσω στο Πατριωτιλίκη τώρα. Αυτό είναι το γέλιο. Το ρίξανε στο Πατριωτιλίκη. Έχουν πρώτο του Πασόκ τη φόφη. Δηλαδή. Όχι, την χώρα του γεννηματά έχουμε. Δεν καταλαβαίνω. Ποιο να είχαμε το Γρηγόρη το κόκκινο, δεν καταλαβαίνω. Το ρίξατε στο Πατριωτιλίκη. Το σώσατε το όλαμα τη Μακεδονία. Α, δηλαδή βενιζελικό είσαι, γι' αυτό έφυγε. Ε. Ναι, ναι. Κολλητό σου, δεν είναι γειτονά σου, δεν είναι τόσα χρόνια. Το ρίξατε στο Πατριωτιλίκη. Το σώσαμε το όλαμα τη Μακεδονία. Το πάνε αλλιώ τώρα, δεν καταλαβαίνει τι κάνουν. Ναι. Θέλω να το πάνε αντίθετα από το Τσίπρα. Ναι. Αφού είσαι το ίδιο. Μόνο που αυτό είναι λίγο πιο δεξιό από εσά. Κόψε τι λακαμίε με συμβαριά και αχθιάζει τον τελιβαρά του Τραμπ, τον Αλέξη δηλαδή, και δεν σχολιάζει του υπουργού ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην πορεία τη Αμερικανική Πρεσβεία.
Εντάξει, ρε φίλε. Δεν πρέπει να. Τι έκανε, ήπια καφέ. Δεν πρέπει να κάνουμε λαϊκισμό. Δεν πρέπει να κάνουμε λαϊκισμό. Πήγανε. Τι, του κέρασε Περγαμόντο ο Αμερικάνο πρόεδρο. Είναι λαϊκισμό. Τι, του κάνει, το κάναν τα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Η κοροϊδία μπροστά στα μούτρα μα, ρε. Από όλου, ρε. Πάρτε το ξυπνήσι στον κόσμο, ρε. Να μην πιστεύει, δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Αυτό να το πεις και για τα θρησκευτικά. Ξυπνήσει τον κόσμο. Μην τα λες μόνο για τα πολιτικά. Για με τους παππούλιδες τι γίνεται τώρα. Συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα, τα βρήκαν. Με παππούλιδες. Όχι, δεν συμφωνήσαμε. Ούτε πρόκειται. Οι παππούλιδες. Η αρχή των παππούλιδων όμως, η κεφαλή, τα έχει βρει. Επειδή είπε αυτός. Πόσο πειθαρχικός είναι αυτός. Αν θέλει να πει ο Ανδρώνης τώρα εδώ θα χοροπηδήξει. Τι έκανε, χοροπηδήξει. Αν δεν περάσει. Περίμενε λίγο. Ο Ανδρώνης εδώ σου λέει θα χοροπηδά δύο ώρες. Πώς όχι, απολύεσαι. Παύλο, τι πει, θα πάω. Αυτό θε μένα, Παύλο. Αυτό, το, αυτό που είναι ζαβό και αυτό. Η αρχή των παππούλιδων τι είπε ο Ιερώνυμος. Συμφώνησε με τον Τσίπρα. Κεφάλι... Εδώ ήρθε το διαφημιστικό εδώ και χοροπηδούσε. Άστο τώρα. Χοροπηδούσε σαν το κατσίκι. Ή εγώ ή αυτός κύριε Ανδρώνη. Άλλαξε 40 χρώματα ρε. Κοιτάζω. 40 χρώματα άλλαξε. Ποιο Ανδρώνης θα κατέβει. Το διαφημιστικό κατέβηκε. Ό,τι θέλεις λες. Ό,τι βλακία σου κατέβηκε. Χόρτας ο κόσμος ψωμί, χόρτας ο κόσμος λεφτά, χόρτας ο κόσμος επιδοτήσεις. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κύριε Θόδωρε Πάγκαλε, είπατε μία κουβέντα πολύ σωστή. Είπατε μία κουβέντα πολύ σωστή. Πολύ σωστή, κύριε Πάγκαλε. Και αναφέρετε σε αυτό εδώ το πολιτικό ανδρίκελο. Σαν τους Σιριζέους οι οποίοι κάνουν αναδημοσίευση. Τα συζήτια στα σχολεία και είναι περήφανη. Είσαι περήφανος που δίνεις συζήτιο και γαλατάκι στο σχολείο. Βέβαια. Δουλειά στον παπά να δώσεις. Δουλειά στη μαμά να δώσεις. Δεν έχει. Γιατί δεν έχει. Το συζήτιο καλό είναι. Γιατί δεν έχει. Η εκκλησία δίνει. Η εκκλησία δίνει. Από πού τα παίρνει ο καθένα από εσά τα δίνει. Το συζήτιο που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λεφτά είναι δικά του. Όχι φυσικά. Πού τα βρήκε. Η εκκλησία που κάνει συζήτιο τα λεφτά δικά του. Φυσικά πού τα βρήκε. Είναι κέτερινγκ. Δεν μου λες οι επιχειρηματίες που κάνουν μεγάλα έργα τα λεφτά είναι δικά του. Όχι φίλε. Αυτοί δεν διδάσκουν αγάπη αυτοί. Όχι. Συσίτιο με τα λεφτά του αλουνού. Λοιπόν. Συσίτιο με κέτερινγκ. Άσε μας δεν χαίρεσαι σήμερα που δίνει συσίτιο του 2018. Ποιος δίνει συσίτιο. Από τη ζέπη του το δίνει. Ορίστε. Ποιος χαίρεται. Ποιος χαίρεται. Το Υπουργείο. Μπες στο site να σου δείξω εγώ. Αναδημοσίευση και λέει μπράβο. Συγχαρητήρια. Δηλαδή συγχαίρεις τον άνθρωπο που δίνει ένα λίτρο γαλατάκι στο παιδί. Δώσε δουλειά στον παπά του. Δεν δίνει ρε. Άμα είσαι Ανδρέας, άμα είσαι μάγκας. Πού είσαι ρε Ανδρέας. Άλλο αυτό το συσίτιο να βάλουμε μια παράδειγμα. Δεν γίνεται με λεφτά αυτό που το κάνει, είναι με λεφτά των άλλων. Δηλαδή, με δωρεές. Με δωρεές. Μαζεύει η εκκλησία λεφτά. Δωρεά. Ναι, και δεν είναι δικά τους τα λεφτά. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτά δεν αναφέρεται. Μόνο το αίμα που δίνει. Ο αρχηγός του Παππούλιδο δεν αναφέρεται σε αυτά όμως. Παππούλιδες τίποτα σε αυτά. Τίποτα. Τίποτα. Έχει παιδί μου φέρει στην εκκλησία. Βεβαίω θα το φέρω, αλλά πού το πάσε. Το δίνει στου φτωχού. Βεβαίω. Να χαρώ εγώ. Το δίνει όμως. Δεν ξέρουμε. Θα μα πει τώρα στου ξέρει Παππούλιδες κολλητή. Δεν μας λες, ε. Ο κύριος δεν μιλάει. Εντάξει, δεν θέλουμε. Λοιπόν, ξέρετε. Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Ποιος δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Οι Παππούλιδες. Γράψτε ημέρα. Συμφώνησε ο αρχηγός του Παππούλιδο με τον Πρωθυπουργό. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα καθαιρεθεί. Καλά, ο αρχηγός του Παππούλιδο. Δεν θα περάσει. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Δεν θα περάσει. Μπερδεύετε κάποια πράγματα. Ναι. Επειδή... Ρε, εμείς στην κοινωνία μέσα είμαστε, κοροϊδό. Ρε, αύριο εργοδότης μου εμένα μου λέει θα πας εκεί και θα κάτσεις δύο ώρες χωρίς να κουνηθείς από εκεί. Δεν θα πάω εγώ. Πώς δεν θα πάει. Αναγκαστικά. Από τις 10 ώρες που δουλεύω, τις 2 ώρες δεν ακολουθεί από εκεί. Έχεις υπόψη τι σημαίνει Μητροπολίτης. Τι είναι Μητροπολίτης. Αρχηγός κράτους. Δημηρίτης είναι. Από εκεί διοικητή. Λάθος κάνει. Περίμενα από εκεί διοικητή. Ψάξτο. Και αυτός είναι Δημηρίτης. Ψάξτο. Ο διοικητής είναι ο Ιερώνυμος. Ψάξτο λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ο Δημηρίτης είναι, είναι ο Μητροπολίτης, ο εκάστοτε. Μπορεί να κουνήσει. Οι Δημηρίτες είναι όλοι πάνω από τα βρήκα. Μπορεί να καθαίρεσει. Με το Τσίπρα τα βγήκε ο Ιερώνυμος. Ποιος. Ούτε ακόμη και ο Βαρθολομαίος ο Πατριάρχης δεν μπορεί να καθαίρεσει. Τον Αλφα Ρωμαίο. Δεν ξεκινάει καν η Ιερά Σύνοδος αν δεν είναι παρόν αρχηγός. Λοιπόν, άστο με τον κόκκινο. Ο κόκκινος έχει κεφάλι μεγάλο σαν τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν πρόκειται να πάει. Εμένα. Πέρασε ήδη και δεν το πήρε καμπά. Έλα εδώ. Τα βρήκε ο κύριος Ιερώνυμος με τον κύριο Τσίπρα. Ωραία. Και λέει αυτός θα περάσει. Και τι θα πει ο ιερωμένος. Παρετούμε. Τι πάει ακόμα ξύλα στο δάσος. Όχι φυσικά. Φυσικά. Αυτό το λέω στο κόκκινο δεν το καταλαβαίνει. Τίποτα. Δεν με κατηδράνε λίγο. Τώρα είναι εκείνο το κομμάτι το οποίο γκρινιάζει. Αλλά τελικά θα τα βρουν όλοι και θα είναι μια χαρά. Θα δείτε το πλήρωμα της ώρας και θα καταλάβετε. Πλήρωμα της ώρας για ποιο πράγμα. Θα δείτε αν ισχύει αυτό που σας λέω ή αν λέω μπούρδες. Εγώ λέω από σήμερα ότι ο Ιερώνυμος θα έχει βρει με το λάθος του Ιερώνυμου, αν θέλετε να μιλάμε, είναι ότι δεν πήγε πρώτα στην Ιερά Σύνοδο. Γιατί να πάει. Γιατί να τελειώσω. Ναι, γιατί να πάει. Μπορώ να τελειώσω. Αυτός είναι αρχηγός. Μπορώ να κάτσε τελειώσω. Να τελειώσει. Δεν πήγε πρώτα στην Ιερά Σύνοδο να πει έχουμε αυτό το θέμα. Προτείνουμε αυτά. Πήγε πρώτα, μίλησε με τον Τσίπρα και μετά πήγε στην Ιερά Σύνοδο. Μπορώ εδώ είναι. Και επειδή υπάρχει και εκεί ναι.
ματαιοδοξία για το ποιος θα γίνει ο επόμενος ιεράρχης. Υπάρχει πολλοί κόσμοι που δεν θέλουν. Αυτοί τι θα θέλουν, παιδιά δεν έχουν. Ένα δεν έχουν, γατιά δεν έχουν. Τι θα θέλουν. Δεν διαφωνώ. Γιατί να πληρώνει ένα Μητροπολίτη. Ο άλλο ιεράρχη, πε ότι τον τρώνε τον Ιερόνυμο. Η στέγη του είναι πληρωμένη. Το κινητό με την πληρωμένη. Ο άλλο ιεράρχη. Ο άλλο ιεράρχη. Γιατί παίρνουν μισθό. Τι θα θέλουν τα λεφτά. Τι θα θέλει ένα Μητροπολίτη τα λεφτά. Δεν θα λύσουμε το θέμα εκκλησία εδώ. Άστο, δε. Δεν θα λύσουμε. Ωραία. Απλά σας λέω ότι αυτό δεν θα περάσει. Μάλιστα. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Μητροπολίτης. Γράψτε το λίγο. Με ενδιαφέρει απλώς ο ιερέας που παίρνει 800 ευρώ και προσπαθεί να ζήσει. Είναι αντίθετο σε ιερέα. Είναι αντίθετο σε ιερέα. Δύο ώρες κάθε Κυριακή. Εσύ πες. Έλα εδώ. Είναι αντίθετο σε ιερέα. Εγώ ξέρω μόνο έναν. Ένα λεπτό. Είναι αντίθετο σε ιερέα με αυτό. Ναι. Ωραία. Άμα περάσει το ιερό, τι θα κάνει, θα παραιτηθεί ο ιερέα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν είμαι ιερέα να σου πω. Εγώ μεταφέρω το κλίμα. Αυτό λέμε. Μεταφέρω το τα κλίμα. Βρήκαν οι διάρχοι υγεία, τι ανακατεύεσαι τώρα. Εγώ σου μεταφέρω. Τσίπρα, ρωτάει κανένα για τι αποφάσει που παίρνει. Ρωτάει κανένα ο Τσίπρα. Ναι. Όχι. Ποιον. Ναι. Την Ερασμία, πώ λέτε. Όχι, αυτό που κάνει κουμάντο. Ερασμία, τι λέει. Ποιον αυτό που κάνει κουμάντο. Εσύ τι πιστεύει. Εγώ παίρνω το χιλιάρικα το μήνα και θα πω όχι στο Τσίπρα. Εσύ πιστεύει ότι κάνει κουμάντο. Εννοεί ο Καστοριανό ότι δεν ρωτάει κανένα δικό του σύντροφο. Ό,τι του πούν οι Ευρωπαίοι αυτό κάνουν. Ευρωπαίοι ο Τραμπ. Αμερική κυβέρνα, μην μπερδεύεις. Ποια ευρώ. Πες το έτσι. Το ίδιο πράγμα. Και η μεν και η δε, όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Εντάξει. Και η μεν και η δε τα ίδια κάνουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι χορηγός μας είναι η Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου σας δίνει χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Black Friday εβδομάδα στην Εσκιάδης Βαλοδήμος ΑΕ. Για να πάρετε το αγαπημένο σας αυτοκίνητο σε τιμή που δεν έχει ξαναγίνει σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Πληροφορίες για το πώς θα πάτε στο 2310-596-596, τη χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε. Το καταλάβατε? Διάλειμμα. Εδώ είμαστε και ανοίγουμε πλέον γραμμές στο 2310-93-90 είναι δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αρκεί να έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αντιλαμβάνει στο 18-133 και να έχετε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα διαλεκτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε σίγουρα ένα. Αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Το 2310-93-90 είναι δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Αυτό που συμβαίνει στα μπαμπάτσικα δεν υπάρχει. Γιατί ακούστε προσφορά τώρα να τη φάτε 4 άτομα και να σκάσετε. Πέρα από τη σούπερ προσφορά, 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ, παίρνετε... ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία αφράτα πιτάκια ανατολής με γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρο με 12,99. Δεν είναι μόνο πολλά, είναι τεράστια. Λοιπόν, γιατί στην Αγίων Πάντων 28 στα Βαμπάτσικα το μέγεθος μετράει. Παραγγελίες και οτιδήποτε άλλο στο 2310-510-045. Τι θες να πεις, λέγε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρα από το χουλιαμά που κάνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας πολύ εύστοχα εκμεταλλεύεται τη δίψα μας και την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο για να μας αποπροσανατολίσει πλήρως από την καθημερινότητα και τα σοβαρά μας προβλήματα. Μια απλή ερώτηση θα κάνω. Λέμε ότι το ελληνικό κράτος είναι ανοργάνωτο και δεν μπορεί και δεν φτιάχνει και δεν δείχνει. Το σουηδικό κράτος είναι οργανωμένο. Βεβαιότατα. Όταν πήρε τις πυρκαγιές πριν από 6 μήνες, ζητήσατε βοήθεια από όλο τον πλανήτη και δεν έχει ούτε ένα υδροπλάνο. Που σημαίνει? Ούτε ένα. Που σημαίνει? Στην Αμερική τώρα, στην Καλιφόρνια, έχει καμιά 100 νεκρούς και καμιά 1000 αγνοούμενους. Ναι, έχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αφού εμείς είμαστε οργάνωτοι και αυτοί είναι οργανωμένοι. Το ότι είσαι οργανωμένο μπροστά σε μια θεομηνία δεν μπορεί να κάνει κάτι γρήγορα. Γιατί αυτό που έγινε σε εμάς δεν ήταν θεομηνία. Είναι θεομηνία αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Απλά στα δικά μας πολύ εύκολα γινόμαστε κριτές των πάντων και τα λέμε όλα άτους άχρηστους και στους άλλους δεν λέμε τίποτα. Ναι, εγώ ξέρω πως αν έχεις μπροστά σου δύο παράθυρα και κλείνω με αυτό. Και το ένα λέει ότι θα γίνουν μείωση στις συντάξεις και στους μισθούς και δεν θα έχουν τα παιδάκια να φάνε. Και στο άλλο παράθυρο λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκε ενώ η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Το 90% των ανθρώπων οι οποίοι θα το δουν μπροστά τους θα κοιτάξουν αυτό που γράφει για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Τέλος πάντων. Εκεί είναι η αλήθεια. Πήγαινε στον κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
Ορίστε. Γεια σου, Κόκκιμε. Γεια σου, Λούμε. Καλά είσαι. Το καταδύναμε. Ωραία. Ο Κωστής. Ο Κωστής κάπου εδώ έξω τριγυρίζει, ξέρω και εγώ τι κάνει. Α, δεν είναι εκεί πέρα. Καλά, τότε να ρωτήσω εσένα. Πες το πήρε το γνωμικό, το φλαράκι του, με ξέρει, παλιά τον έπαιρνα. Ναι. Να σε ρωτήσω, για τον Γκαρσία τι γνώμη έχεις? Την καλύτερη. Ναι, την καλύτερη. Τι γνώμη έχεις εάν θα μείνει στον Άρη μετά τον Ιανουάριο, λέω. Θα μείνει, ρε φίλε. Θα μείνει. Ναι. Πώς το βλέπεις τώρα που πήγε ο Ερέρα προπονητής της Λας Πάλμας? Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον Άρη αυτό. Ναι, αλλά τον Γκαρσία τον είχε φέρει στον Άρη ο Ερέρα. Ναι, ωραία. Ναι. Και είπε ότι είναι ο καλύτερος του παίκτης. Ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τον Ιανουάριο δεν θα ζητήσει? Από τη στιγμή που ο δανεισμός, όταν εγώ με σένα υπογράψω χαρτί για ένα χρόνο, πώς θα το σπάσω αυτό? Μπορεί να σπάσει άμα το θέλει πίσω η ομάδα. Δεν σπάει. Πρέπει να θέλουν και οι δύο πλευρές. Μπορεί να πει ο Γκαρσία ότι πρέπει δεν να θέλει και ο Γκαρσία, πρέπει να θέλει και ο Άρης, πρέπει να θέλει και η Λας Πάλμας. Είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Πάντως μετά και το ο ίδιος ο Γκαρσίας, ναι, έχει πει ότι είναι ευχαριστημένος και περνάει καλά εδώ και το βγάζει το γήπεδο. Καλά, γιατί, ναι, να φύγει? Πάντως μετά το καλοκαίρι δεν το βλέπω να μείνει με τίποτα. Φίλε, δεν μπορώ να συζητήσω για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι το καλοκαίρι θα γίνει. Γιατί σου έχω πει ότι έχεις ένα μεγαλομέτωχο Χουντίνι. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, άμα ξέρεις, η ρήτρα πρέπει να είναι ένα 800. 1,5 εκατομμύρια, 1,600 είναι. Ωραία. Δηλαδή, άμα ο Άρης δώσει τώρα, ας πούμε, το Μάιο, πεις στη Λας Πάλμας σου δίνω 1,600, τον αγοράζει το παίχτη? Αναλόγως ποιος έχει την οψιόν. Την έχει ο Άρης, ο παίχτης, ούτε και εγώ το ξέρω. Και αν βρεθεί μια άλλη ομάδα, ενώ εμείς δίνουμε 1,600 και δώσει 3 εκατομμύρια, το παίρνει άλλη ομάδα. Επίσης δεν το ξέρω. Μάλιστα. Επίσης, αλλά ξέρω ότι το νούμερο το οποίο γράφεται είναι τελεσίδικο. Εάν στο δανεισμό του προβλέπεται όψιον αγοράς συγκεκριμένα με τον Άρη, δεν μπορεί να τον πάρει άλλη ομάδα με άλλο ποσό. Έχει τον πρώτο λόγο ο Άρης, αλλά το θέμα είναι τι λέει το συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έχεις δει πολλούς δανεισμούς να χαλάνε. Συνήθως χαλάνε όταν κάποιος δεν παίζει, δεν κολλάει. Εκεί το γυρνάνε πίσω, κατάλαβες. Και του Αραούχο στην ΑΕΚ, δεν χάλασε. Όχι, και ποιος τον πληρώνει. Εκεί ολοκληρώθηκε ο δανεισμός. Έχει διαφορά. Εκεί έλεγε ή τον αγοράζεις 10. Α, εσύ μιλάς για το καλοκαίρι, για τον Ιανουάριο μιλάς, ναι. Ακριβώς. Το Γενάρη δεν χαλάει του Γκαρσία. Ναι. Το Γενάρη δεν μπορεί να χαλάσει σήμερα που μιλάμε. Αν αυτοί βρούνε κάποιο τρίκ και το χαλάσουν, τι να σου πω. Πάμε. Okay. Επόμενος. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς ήταν. Με το φίλο μου τον Καστοριανό θέλω να μιλήσω. Να μιλήσεις. Έλα, φίλο μου. Δεν συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι ένας κύριος είπε μαζί τα φάγαμε φλαράκι. Γιατί και θα σου το αποδείξω τεκμηριωμένα. Θα μας τα αποδείξει. Και με το κόμμα που πιστεύεις, Καστοριανέ, και με την ομάδα σου, εσείς τα φάγατε όλοι μαζί παρέα και στείλατε το λογαριασμό σε εμάς τους υπόλοιπους να τον πληρώσουμε. Εσείς τι ομάδα είστε? Εγώ είμαι ΠΑΟ, κύριε. Τα 40 εκατομμύρια προς αυξήσεις που φάγατε λάθος. Θα περιμένω να τελειώσει και θα σου απαντήσω. Εγώ για να δεις πόσο κυμπάρι είμαι, Ερατόπουλε, το έκανα το τραπέζι που λες και άφησα και κάτι παραπάνω. Ο Βενιζέλος ΠΑΟ Κάρι, ΠΑΟ Κάρι Ηρακλή, που τους έδειξε καινούργια φημή για να βγει. Καλά ήταν τότε. Γνώσετε τις ομάδες. ΠΑΟ Κάρι Ηρακλή στο μπάσκετ. Φίλε μου, ξέρεις που ήταν. Συγγνώμη λίγο, ξέρεις που ήταν το ατόπιμα του κυρίου Πάγκαλου? Είπε, αντί να πει ότι τα φάγαμε και εμείς πέσαμε μέσα στο καζάνι του Πανοραμίξ, σαν τον Οβελίξ, και αυτοί φάγανε με ένα κουταλάκι. Συγγνώμη λίγο. Yeah. Αντί να πει ότι ο λαός έφαγε ένα κουταλάκι του γλυκού, ενώ εμείς πέσαμε μέσα στο καζάνι του Πανοραμίξ, σαν τον Οβελίξ. Το ίδιο είστε ο λαός με αυτού. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Να παραδέχεσαι τη βοήθεια που είχε η ομάδα στο Πασόκ. Στο παρελθόν. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς ότι σου πάγωσε το Πασόκ τα χρέη. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς. Η ομάδα μου ήταν κατάπτυστη γιατί έφαγε χρήματα από ανθρώπους, δεν τα πλήρωσε, πτώχευσε χρήματα τα οποία όμως δεν πληρώνεις εσύ και εγώ. Βεβαίως, ξεφτυλίστηκε. Πες και τα υπόλοιπα. Ξεφτυλίστηκε. Έτσι ακριβώς. Κάτι που η δικιά μου η ομάδα και εγώ συγκεκριμένα δεν θα έκανα ποτέ. Όχι, μπορεί. Και στο ίδιο τραπέζι δεν έκανα. Εγώ διαφωνώ με τον Ραπτόπουλο για αυτό που είπε για τις προσαυξήσεις. Γιατί οι προσαυξήσεις είναι τόκοι. Από τη στιγμή που πληρώθηκε το πρωτογενές κεφάλαιο είσαι εντάξει. Τέλος. Το πρωτογενές το παγωμένο είναι. Για τα παγωμένα συμφωνώ. Κακώς παγώσανε. Επόμενος. Καλημέρα. Κάτι άλλο ήθελα να πει.
Θα το πει αύριο. Πότε θα κάνει διαχείριση εκπομπή, δεν κατάλαβα. Θα μας πει για διαχείριση. Άντε γίνα μολύσει και όμοιο εδώ μέσα. Ορίστε. Ουρούνα. Ναι. Έλα, Αλέξανδρε. Τι κάνετε. Καλώς τώρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εγώ το φίλο τον Καστοριανό, τον Νίκο, που είναι φίλο μου, γνωριστήκαμε κοντά και τα είπαμε. Ναι. Μ' ακούει ο Νίκο. Ναι, φίλε, ναι, ναι, σ' ακούει, τι. Λοιπόν, Αϊκάκι, από το 2014 έγινε Αϊκάκι. Έπεσε στη Γάμα Εθνική. Έδωσε στους παίκτες, μπήκες μέσα και έδωσε ό,τι κάνουν οι Αριανοί με τον Ηρακλή που μπήκαν μέσα και φορούσαν τους παίκτες. Έκανε εσύ με τον Λεβαδιακό, έπεσε με ποιον έπεσε, δεν θυμάμαι, με τον Παθαρικό Χάρη που φορούσαν πράσινο. Θα θυμάσαι? Ναι, θυμάσαι. Το 0-1 με τον Παθαρικό που μπήκαν μέσα, λες. Α, μπράβο, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, για τον Πάο κάνει τσιτά, αλλά τα χρέη τα πλήρωσε ο Σαββίδη με τον παραπάνω. Συμφωνεί μέχρι εδώ. 10.886.000,6. 11.300. Ναι. Δηλαδή, πλήρωσε ο Σαββίδης, μέχρι τώρα έχει δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα κολοπρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει. Θα πάρει τώρα, θα πάρει. Γιατί το ΠΟΚ δεν τον αφήνει. Ούτε ναι. Ο Μελισανίδης. Θα πάρει και θα πιούμε μια σουρωτή, η πόλη θα το χωνέψουμε. Πού θα την πιείτε, σουρωτή, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο? Ακούς? Ναι, ναι, σ' ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ο Σαββίδης έχει βάλει μέχρι τώρα 100 εκατομμύρια. Ναι, λογιστής, Αλέξανδρε, περίμενε. Μ' αρέσει όποτε μιλάς. Πού το ξέρεις? Μας έκανε το πρωτάθλημα εσύ και ο Γάβρος. Από το Γάβρος ξεκίνησε, από το Ολυμπιακό. Ο εκνευρισμός του κυρίου Σα... Ο εκνευρισμός... Άκουσε, ναι. Τελείωσες, Αλέξανδρε. Ξαφνικά δεν τελείωσες. Εκεί δύο ώρες παγώσαν οι άνθρωποι, τους έβλεπα από την ΚΟ, ναι. Στην καφετέρια που τους έβαλα στη μόνο τους Γάβρους, ότι ο Πάου θα πάρει το πρωτάθλημα πέρσι. Ναι. Και το βλέπα μαζί και του λέω, παιδιά, αυτοί οι επιστήμονες στο χωριό, στο Πηλί, πάνω το έβλεπα στο ΜΑΣ, στην ΚΟ, και του λέω, αυτοί είστε, επιστήμονες. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Σε περιμένω στην Παρμίτα το βράδυ. Δύο πραγματάκια με αφορμή αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Ναι. Το πρώτο είναι πως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μελισανίδης τα μόνα χρήματα που έχει βάλει στην ΑΕΚ είναι στην επανασύσταση της ΠΑΕ το 2014, αλλά και τα χρήματα που έβαλε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε ονομαστικές μετοχές που αφορούν τη δικέφαλος 1924, στην οποία ανήκει και το οικόπεδο αλλά και το γήπεδο της ΑΕΚ. Μας τα πες όλα. Δεν θα έχει όπως ο Κόκαλης με τον Μαρινέκη για 50 χρόνια το γήπεδο, θα το έχει για μια ζωή. Η δικέφαλος 1924 είναι η ιδιοκτησία της. Ποιο μάγκας. Θα το έχει το γήπεδο για μια ζωή, το κατάλαβες. Βεβαιότατα, δικό του είναι. Μα γι' αυτό πρέπει να ονομαστεί δικό του. Θέλω αυτόγραφο από τον Κοντομινά. Καλημέρα. Ναι. 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 Έλα, Ραπ. Έλα. Τι γίνεται, καλά? Μια χαρά, εσύ. Θέλω να ρωτήσω τον Καστοριανό. Φέτος νιώθει αδικημένος? Ναι, έτσι είπε. Όχι, φίλε, δεν νιώθω αδικημένος. Νιώθω. Άσε, Νικολάκη, άσε, σε παρακαλώ. Γιατί είπες ότι είσαι αδικημένος και πέρυσι. Δεν μου αφήνεις να σου απαντήσω. Ήμουν εγώ αδικημένος. Δεν με αφήνεις. Μην ξεχνάς ότι ξεκίνησα με -2. Ωραία. Και δεν πέρυσι έπαιξα 7 αγωνιστικές. Ναι. Δεν με αφήνεις να σου απαντήσω. Δεν με αφήνεις να σου απαντήσω. Μην έκανες μπαγκές, ρε φίλε. Δεν με αφήνεις να σου απαντήσω. Τιμωρήθηκες λόγω του, του δικαιολογημένου εκνευρισμού του κυρίου Ισβάν Σαββίδη, ο οποίος μπήκε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, μέχρι εδώ. Πήρες στα χαρτιά το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Μου το έδωσες. Δεν μου το έδωσες. Έτσι. Εντάξει. Πρέπει να μην νιώθεις αδικημένος. Δεν νιώθω αδικημένος. Τα έχω με τον Μελισανίδη. Και θα το πάρω και με κόντρα διαιτησία. Χαλάλη σου, φίλε. Το ακούω πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Αυτό αλήθεια που λέει. Θα το πάρει με κόντρα διαιτησία, μαγιά. Δεν υπάρχει να πάρω τηλέφωνο. Φίλε, πολύ καλά θα κάνεις και να το πάρεις. Εγώ σου λέω ότι φέτος δεν νιώθω αδικημένος. Τα έχω με το Μελισανίδη. Το καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καλά κάνει. Για μένα είναι μάγκας. Το ζηλεύω σήμερα εγώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνεις. Περιμένω αντίδραση από το Μελισανίδη. Καπιτάλας. Αυτό έχω να σου πω. Πάει επόμενος. Έτσι είναι. Κλάμα και ΑΕΚ δεν συνάδει. Ναι, μπράβο, μ' αρέσει. Λεβέντης, ωραίο, Καστοριανό, ψηλό, Βουνίσιο. Μάλιστα, ναι. Ναι. Λοιπόν, έλα. Με τι προϋποθέσεις, ρε παιδιά, είχε ο Σαββίδης για να γίνει αυτός που είναι και που το συζητάμε και δεν μπορεί να γίνει ένας από εμάς, από εσάς, από εμάς? Να γίνει τι, καλέ μου άνθρωπε? Αυτό που είναι Σαββίδης. Όταν λέτε προϋποθέσεις. Πώς αυτός ο άνθρωπος, από πού ξεσύτρωσε, πώς. Έγινε αυτός που είναι αυτή. Προφανώς δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας επιχειρηματίας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος έκανε χρήματα και ήρθε εδώ να επενδύσει. Μπορείς να το κάνεις. Όλα δηλαδή είναι ένα σύνεχο. Δηλαδή μια μύθη. Έχετε να καταγγείλετε κάτι, κύριε μου?
Ορίστε. Έχετε να καταγγείλετε κάτι. Ζηλεύει το Σαββί. Ζηλεύει το Σαββί. Ρώτη να κάνω, κύριε Κόκκινε. Ναι, εγώ βλέπω, κυρία μου, ότι αυτός ο άνθρωπος ρίχνει χρήματα στη Θεσσαλονίκη όπως δεν έχει ρίξει κανείς. Μπράβο του. Λοιπόν, το ότι είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Δεν το αφισβητεί κανείς, ρε παιδιά. Εσένα σαν Ηρακλειδέα και εμένα σαν Ηρακλειδέα μπορεί να με έχει απέναντί του τον επιχείρημα. Τον επιχείρημα. Κύριε Κόκκινε, ηρέμησε λίγο, μην κάνει σαν τον Καφεριανό. Καφεριανό σαν την Περδεμένα μέσα του. Ένα απλό, φυσιολογικό, ανθρώπινο, στη σημερινή εποχή ερώτημα. Ο Κόκκαλης, η Σαββίδης, πώς αυτοί οι άνθρωποι, με τι προϋποθέσεις... Με την ικανότητά τους, φίλε. Με την? Με την ικανότητά τους. Τι είναι αυτό, ικανότητα, πώς μεταφράζεται, δηλαδή. Όπως θέλεις, κάνε το και εσύ αν μπορείς, φίλε. Αφού δεν μπορείς να το κάνεις, είσαι ανίκανος να το κάνεις, για καλά. Το να κάνεις αυτό που κάνει ο Κοντομινάς, ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης, ο Κόκκαλης, ο Μαρινάκης, όλοι αυτοί. Θέλει ικανότητα και εξ αυτών ορισμένοι, οι οποίοι είναι αυτοδημιούργητοι, όπως είναι ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης, έχουν μεγαλύτερη ισχύ, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο σεβασμό από εμάς, από μένα τουλάχιστον. Θαυμασμό. Εγώ το Σαββίδη και το Μελισανίδη, που δεν ήταν από οικογένειες, όπως ήταν ο κύριος Μαρινάκης, έχουν μεγαλύτερη μαγιά. Εσύ δεν μπορείς να τους φτάσεις ούτε στο δαχτυλάκι. Και ο Κοντομινάς βέβαια, δεν ήταν από πλούσια οικογένεια. Αυτοί είναι μάγκες. Εσύ κάτσε εδώ να έρθει 26 του μηνός, να μην έχεις τα κοινόχρηστα να πληρώσεις. Πάμε επόμενη γραμμή. 27 δάκι. Πάμε κόσμο, ναι. Καλησπέρα. Και τους ζηλεύουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο όπως κάνουμε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Να μ' ακούτε, καλησπέρα. Παίζουμε το ρίσκο πολύ. Λέγε φίλε, ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τον Κόκκινο, ράπ. Και στον πρωτοχωριανό μου τον Νίκο. Ποιο χωριό είσαι εσύ, ποιο. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Για πολιτικά θα μιλήσω. Απλώς, εντάξει, εγώ από τη μεριά μου το μόνο που πίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε, ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ το μόνο που παρακαλώ κάθε που σηκώνομαι είναι να έχω τη δουλειά μου, γιατί βλέπω πάρα πολύ δόξα στο Θεό, να μεγαλώσω το παιδάκι μου αξιοπρεπώς. Αυτά, αυτό συνάκτητα αφήνουμε. Και να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Δεν κοιτάω αθνική και εγώ, μαζί σου Ραπτόπουλε. Ναι. Άθλια εβδομάδα. Περιμένω την αφήνει η Κυριακή να έρθει. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Σάββατο νομίζω παίζει η ομάδα μας. Τι όχι είναι, ρε. Πάω ξύσε. Πάω, πάω ξύσε. Παίζουμε την Ξάνθη, ένα δύσκολο παιχνίδι. Τι είναι με την Ξάνθη. Ορίστε, Σάββατο νομίζω παίζουμε. Τι είναι με την Ξάνθη. Δύσκολο παιχνίδι. Για μένα είναι όλα αυτά. Έλα ρε Νικολάκη. Ένα λεπτό, το γέλιο του Κόκκινου και του Καστοριανού είναι ύπουλο και δεν είναι ποδοσφαιρικό. Δηλαδή αυτή τώρα το χάχαχα, έλα πια Ξάνθη τώρα. Η Ξάνθη η οποία άνοιξε τα πόδια της για να περάσει ο Κατσιαμής μέσα και να σωθείς και όταν ήρθε εδώ τη ζητούσατε λεφτά. Εγώ το παραδέχτηκα. Κατάλαβες. Εγώ είχα τα κάκαλα και είπα ισχύ ευχαριστώ και δεν ήμουν αχάριστος. Να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο. Η Ξάνθη θα έρθει στη Τούμπα με 4-4-2 ανοιχτό όπως ο Παναθηναϊκός. Έλα, έλα. Να το παίξει μπρούκλι. Έλα πάλι τα ίδια. Ρωτάω εγώ τώρα. Η Ξάνθη που άνοιξε τζάμπα τα πόδια της και εσύ ζητούσες λεφτά στο 2-4. Να πεις ποιος ζήτησε λεφτά. Δεν ξέρω. Όχι εγώ. Δεν ξέρω. Για μπερδεύεις εμένα. Εσύ τι είσαι. Η τελευταία τρύπα του Ζουρνά είσαι εσύ. Εγώ. Τι είσαι εσύ. Ω, τελευταία τρύπα. Τι είσαι στον Ηρακλή. Ένα φίλαβρο πάει και κάθε εκεί πέρα πίνει το ουίσκι και βέβαια. Τι είσαι. Ουίσκι στο γήπεδο. Ζήτησε σαν Ηρακλή λεφτά από την Ξάνθη να δώσει το μάτς. Όχι. Το έκανε ο Κύπριος στην άλλη δουλειά. Ρώτα τι κάνανε οι παίκτες. Δεν με ενδιαφέρει. Θα τα ψάχνεις σωστά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα αφήνεις, δεν πετάς λάσπη. Ναι, δεν μπορούμε να υπήρχε πούμε. Ένας Κύπριος ναι. Τότε ο οποίος ηγούνταν τις προσπάθειες, ναι. Ο οποίος μπορεί να έκανε οτιδήποτε. Ναι. Δεν πέρασε οτιδήποτε, να το ξέρεις. Προσωπούσε τον Ηρακλή, ο Κύπριος. Πέρασε αυτό που θέλαν να κάνουν οι παίκτες. Ναι. Σε ενημερώνω, μην πετάς λάσπη. Άρα, είναι λάθος. Άρα το δώσαν οι παίκτες τζάμπα, αυτό θες να πεις. Εννοείται, ρε φίλε, ηθικό ήταν το θέμα. Μάλιστα. Και ο Ηρακλής ήταν ηθικός. Το χρέος του το ξεχρέωσε. Που κάθισε να χάσει, δηλαδή ήταν ηθικός. Βεβαίως, ναι. Πολύ εσύ πες τώρα ανήθικος. Ήταν ανήθικη και ίδιο. Και εξάνθη εσύ πες αυτό το πράγμα, ρε. Οι άλλοι κάνουν όργια και αυτός, δεν πείραξε. Όχι, δεν με ενοχλεί. Άστε ρε τώρα. Καλημέρα, Βρωμόγρια. Ναι, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά, κύριε, εσείς. Ήθελα να πω βάσει αυτά που λέγατε που είπατε στον πρόλογο. Ότι αυτός που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε γιατί του είπαν πως αυτοί δεν θα κλέψουν, πως θα φέρουν την αλλαγή, πως θα μας βγάλουν τα μνημόνια, αν χρειαστούν μας πάνε και στη δραχμή. Και δεν μπορώ να ακούω να δικαιολογεί την κατάσταση, να ξέρετε κάτι αφού τους πιστεύετε καλά να πάρετε. Όχι, μας ξεπάτησαν. Τι ψηφίζεις, φίλε εσύ. Δεν ψήφισα, δεν ψήφισα εδώ και καιρό γιατί ήξερα πως λέγαμε ψέματα. Ξέρω ότι είναι μόνο για να βαράξω. Άμα ωφεληθείς οικογενειακά και ατομικά, θα ψηφίσεις. Όχι, αυτό είναι ανήθικο ραπ. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται περίεργο, είναι εκτός. Τι δουλειά κάνεις, δεν είναι ανήθικο. Ναι, ερωτώ, τι δουλειά κάνεις.
Έχω δικό μου σπορ καφέ. Άρα δεν έχει ανάγκη τα κόμματα. Θεωρητικά όχι, μπορεί να με κυνηγήσουν και εμένα όμως, όπως όλους που βλέπω. Εντάξει, κόβε καμία απόδειξη για να μου και τα λοιπά. Άκου να δεις. Παιδιά σκυλιά έχεις. Δεν έχω, όχι. Μακάρι να κάνεις, όταν θα έρθει σε ανάγκη να τα διορίσεις, να τα κάνεις, μπορεί να κάνεις καμία πίπα magic life. Ναι. Το προσωπικό συμφέρον είναι το πρώτο κριτήριο. Το πρώτο κριτήριο. Ρε φίλε μου, η λαέ του Λαφαζάνη πήρε 55% στο δημοψήφισμα και μετά δεν μπήκε στη Βουλή. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κατσουλιανέ μου, μιλάω για τον άνθρωπο που διόρισε τη γυναίκα του και την αναβάθμισε από τον νηπιαγωγό, την έχει φτάσει. Καλά την έκανε, ρε. Τη δικιά σου γυναίκα θα αναβάθμισε. Δεν το δικαιολογώ αυτό, ρε φίλε. Καλά έκανε, γιατί έκανε κάτι παράλογο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το να το αναφέρει σαν γεγονός δεν είναι κακό, ρε φίλε. Και η κολλητή του κυρίου Κότσινου εδώ, η κυρία Νοτοπούλου, αποκαθαρίστηκε, έγινε υπουργό, αλλά δεν πρέπει να γίνει κάτι. Κακό είναι. Βεβαίω, όχι. Κατάλαβε. Έχω μπλέξει τώρα σε ένα νεοδημοκράτη με μια πρασινόκαφια και μια. Η κυρία Νοτοπούλου είναι προσωπική σου φίλη, Γρηγόρη Κότσινου. Συγγνώμη, ρε φίλε. Επόμενο, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Είναι κακό αποκαθαρίστηκε να κάνει. Όχι, καθόλου. Μπράβο. Το λέμε είναι καταρρύσιμο. Από κάπου. Σαν γεγονός το αναφέρω. Ένα λεπτό. Δεν χαρακτηρίζει από κάπου, κυρία. Από κάπου ξεκινάει κάποιος. Μπράβο. Και φτάνει ψηλά και ο άλλος κι άλλος καθαρίζει σκάλα και έγινε μεγάλη η ζωή. Χαίρομαι. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό το γεγονός. Βοήθησες όμως τον ανέβη. Στέκομαι σε ένα πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί αυτά τα οποία κατακρίνανε τους προηγούμενους να κάνουν και οι ίδιοι. Ναι. Αυτό. Δηλαδή δεν βοήθησες εσύ εκεί στην ιεραρχία να ανέβει λίγο σκαλά και κυρία Νατοπούλου. Καμία σχέση. Μάλιστα, εντάξει. Που τη γνωρίζω. Παρακαλώ. Εγώ λέω ότι γνωρίζεις. Εγώ λέω ότι δεν γνωρίζω. Δεν πήγαινε. Στο κατηχητικό δεν πήγαινε. Είναι το που λέω ότι γνωρίζει ο κόκκινος. Ναι. Ήταν κάποτε στο Πασόκ μαζί παρέα. Ναι. Μικρή είναι η Νοτοπούλου. Αυτό είναι και. Εγώ 50 χρονών είναι. Τι σχέση έχω με την Νοτοπούλου. Για το θείο της μιλάω, κόκκινε. Ξέρεις για ποιον μιλάω, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι. Α, με το θείο της ήταν. Ναι, φίλε, ναι. Έλα, ρε Μούρτες. Όχι, τώρα μάλιστα. Καλώ το λεβέντη. Καλώ το λεγάτζι. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, μια ερώτηση κρίσεως να κάνει. Κρίσεως. Λέγε φίλε. Ερώτηση. Πρώτης ή δευτέρας. Η ΑΕΚ δεν πλήρωσε, έπεσε. Ο Άρης δεν πλήρωσε, έπεσε. Ο Ηρακλής δεν πλήρωσε. Λάθος, ο Ηρακλής δεν έπεσε γιατί δεν πλήρωσε. Καλά, καλά, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε, δεν έπεσε. Για τον Παναθηναϊκό δεν λέτε τίποτα. Μπράβο, ωραίος. Ωραίος αστικατζής. Πήρε και 4 εκατομμύρια. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίο. Σωστός. Υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Όχι φίλε, έχει 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Ηρακλής έχει ψηφοφόρους. Δεν ξέρω πώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχει. Είναι το μέγεθος. Κωνσταντίνε, θέλω να έρθω και εγώ στη Μαρμίτα και θα πω και χορηγός. Άμα να αφήσεις λεφτά είσαι ευπρόσδεκτος. Βεβαίως. 15 πάντουσες. Μεγάλο να κάνεις. Πότε μπορώ να έρθω. Θα μιλήσεις μαζί μου και θα τα κανονίσουμε. Όχι φίλε, μάνατζερ δεν θέλω μεσάζοντα. Να πάρεις το 30% που θες και να το παίξεις τη Ρεάλ μετά τον Άσο και να χάσεις το μετά. Πάμε πάρε. 50. Πολλά θες. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ψυχικάτης. Εδώ δεν θέλεις ούτε 10%. Εγώ δεν είμαι ψυχικάτης. Ήρθε άλλη από πάνω και έφαγε. Τεράστια η αδικία προς τον Ηρακλή σε σχέση με αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό, αλλά προφανώς μετράει ο όγκος του κόσμου. Καπιταλισμός. Η ψήφος. 10 δευτερόλεπτα τελευταία. Η ψήφος του προέδρου σου, του προέδρου σου, των προέδρων σας, αυτό μετράει όχι καπιταλισμός. Εσύ δεν έχεις πρόεδρο. Εγώ δεν είχα, ήμουν ακέφαλος. Ο καπιταλισμός έχει να κάνει και με τον κύριο Κούγια. Λέει, εγώ θα έπαιρνα παραπάνω λεφτά για Λάρισα. Τι να κάνω. Λακαμάς είμαι. Αυτός είμαι, λέει. Λοιπόν, πολύ ωραία το είπε. Ξέρω ότι έχεις δύναμη, κόκκινε. Έχεις λαό. Έχεις ψήφους. Έχεις. Ο Ηρακλής. Άμα είχες, θα είσαι σαν την Πάτρα. Δεν έχεις. Ο Παπαθανασάκης ένα καράβι λεφτά έφερε. Εσύ, ποιος Παπαθανασάκης, βρε τώρα. Είναι δυνατόν, βρε, τρώτε παπάδες, ρε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, χορηγός μας η Ασκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Όπου αυτή την εβδομάδα σας δίνουμε χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε. Μόνο εκεί, κάντε το δικό σας αγαπημένο αυτοκίνητο σε τιμή που δεν έχει ξαναγίνει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός οχημάτων, είτε για Kia, είτε για Skoda, είτε για Hyundai. Περισσότερα στο 2310-596-596. Διάλειμμα και σε λίγο με τις γραμμές για το τελευταίο ημίωρο. Εδώ είμαστε για τα τελευταία 21 λεπτά. 4 φίλοι από ό,τι βλέπω περιμένουν στις τηλεφωνικές γραμμές. Οπότε άλλες 2 γραμμές είναι ελεύθερες. Το 2310 και 390 για δικά σας. Για 21 λεπτά που απομένει ο χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή της κακομοίρας. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλησπέρα σπαρεάκι, παιδιά. Γεια σου, φίλε μου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατάει τα μεσημέρια. Να είσαι καλά. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω, ρε Σικόκκινε, σε σένα πιο πολύ. Ό,τι καλοπροαίρετη. Και κακοπροαίρετη ήταν, σιγά.
ξέρεις τι γίνεται. Σαν Ηρακλής εσύ, έτσι. Ναι. Λες ότι είσαι Ηρακλής. Και σε έχουν ρίξει, ρε παιδί μου, εσένα κατηγορίες για χρέη και για τέτοια πράγματα. Δεν με ρίξαν για χρέη. Τώρα, αυτή τη φορά. Όχι, παλιότερα... δεν με ρίξαν για χρέη, ρε φίλε. Όχι. Ούτε παλιότερα. Οκ, okay, εντάξει, λάθος μου. Οκ, okay, δεν ξέρω, δεν είμαι Ηρακλής. Ούτε πάω και με όμως, αλλά δεν μου αρέσει αυτό που είπε, ρε φίλε. Ότι. Ότι στο ΠΑΟΚ τώρα τα χρέη τα έχουν πληρώσει. Οκ. Okay. Αφού τα πλήρωσε. Ωραία, άκου λίγο να σου πω. Δεν είναι τα χρέη ενός-δύο χρόνων πριν από τη στιγμή που τα πλήρωσε. Είναι πολλό χρόνο πίσω. Δεν διαφωνώ. Σωστά εδώ. Πολύ ωραία τα λες. Ωραία, λοιπόν. Τι λέει, άμα εγώ δανειστώ σαν εταιρεία χρήματα. Λέει. Πολλά εκατομμύρια όμως. Ναι. Τι ωραία λέει, κάτι τι ωραία λέει. Μπορεί να τελειώσει το διάλογο και να επέμβει. Έλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν εγώ σαν μια εταιρεία δανειστώ πολλά εκατομμύρια, δεν θα πρέπει να δώσω ένα αντίστοιχο ποσό σε αυτό που θα δανειστώ μετά από πολλά χρόνια. Επειδή μάλλον δεν άκουσες την εκπομπή από την αρχή, να σου πω ότι ο Κώστας ξεκίνησε με τον μπράβο στον κύριο Κοντομινά που 90 εκατομμύρια ευρώ τα γλίτωσε και παρά. Ναι, οκ, okay, λοιπόν, ναι. Ήθιστε, του, ήθιστε του είμαι. Να γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά τα κάνουν οι ισχυροί. Σωστά μέχρι εδώ. Εννοείται, εννοείται. Μπράβο. Λοιπόν. Ο Ηρακλής Φερρυπίνου, σου λέω ένα παράδειγμα. Είναι ανίσχυρο. Για πλαστά και εικονικά τιμολόγια έχει ένα χρέος 13 εκατομμύριων ευρώ στον Εραστέχνη Ηρακλή. Okay. Όπου σήμερα το εμφανίζουν 500 εκατομμύρια. Ναι. Λέω εγώ τα 500 δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ. Ναι. Okay, ναι. Λοιπόν, αν πληρωθούν από κάποιον επιχειρηματία 13, γιατί βλέπει ότι έχει όφελος με τα γήπεδα και με τις εγκαταστάσεις κτλ. Θα πεις δηλαδή ότι κακώς δεν πλήρωσε και τόκους. Αν έχεις μια εταιρεία, ρωτάω, γενικά, ρωτάω. Είσαι φορολογούμενος, κανονικά θα πρέπει να το πεις. Από τη στιγμή που περνάμε, όπως περνάμε τα τελευταία χρόνια, φίλε, η ομοί πραγματικότητα είναι η εξής. Σας περνά τον καπιταλισμό μέσα από τα σωματεία σας. Η ομοί πραγματικότητα είναι η εξής. Στις ομάδες υπάρχει ψηφοθυρία, οπότε κοιτάνε να τις έχουν γούτσου γούτσου, με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Σωστά. Και στους επιχειρηματίες, μεγάλες οικογένειες της Ελλάδος, εντός και εκτός εισαγωγικών, κοιτάνε πάντα να τα έχουν καλά μαζί. Το νόμο του ισχυρού στο ποδόσφαιρο και κάτι τον εφαρμόσανε. Το νόμο του ισχυρού στο ποδόσφαιρο τον εφαρμόσανε για να μπορούν να σου περάσουν και στην κοινωνική σου ζωή το νόμο του ισχυρού. Και κάτι τελευταίο. Όταν ο Βλάκας ο Τελιβεράς. Δευτερόλεπτα. Συγγνώμη. Όταν ο Βλάκας ο Τελιβεράς, που είναι Αριανός, είπα οξύς ή αεξής ή οποιοσδήποτε έχει ωφεληθεί, ταυτίζεται με την καπιταλιστική κουλτούρα της ομάδος του και λέει είμαστε ισχυροί. Είμαστε ισχυροί γιατί είμαστε πολλοί φιλαθλοί. Και είμαστε μια ομάδα. Πέφτει, πατάει την παρανόφλουδα μόνο. Φεύγει στο σπίτι, πάει μόνο και είναι μια. Και κάτι τελευταίο. Κάτσε λίγο. Όχι, όχι, συγγνώμη. Είναι μια μοναδικότητα. Είναι ένας ανίσχυρος στην κοινωνία. Εκεί έρχεται λοιπόν η κοινωνία και τον πηδάει. Και κάτι τελευταίο. Λέει μια μπουρδα ο Κωστής, την οποία την είπε και κακώς δεν απαντάω. Ναι. Η εκκλησία δεν πλησιάζει την εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση πλησιάζει την εκκλησία γιατί έχει δύναμη. Κι όμως σε αυτή την περίπτωση πήγε η εκκλησία στην κυβέρνηση. Ναι, να είσαι σίγουρος. Γι' αυτό δεν θα περάσει. Ποιο δεν θα περάσει. Ωραία, πάση περιπτώσει, εγώ παιδιά διαφωνώ στο να λέμε ότι ναι, από τη στιγμή που πλήρωσε, αλλά δεν έδωσε τους τόκους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διαφωνώ ως προς αυτό, γιατί δεν γίνεται να τα λέμε εμείς αυτά από τη στιγμή που μας παίρνουν τόκους. Δεκτό, δεν μπορεί να παίρνει από σένα τόκους, αλλά αν θα έχεις προσέξει εδώ και μια οκταετία, οι τράπεζες προκειμένου να αποπληρωθούν δάνεια έχουν ξεκουρέψει όλους τους τόκους. Έχουν φτάσει να τσεκουρέψουν και δάνεια. Κανένα πρόβλημα, ρε παιδιά. Όχι, το γνωρίζεις. Συμφωνώ, αλλά εγώ και για απλούς ανθρώπους. Το έπαιρνα 50 δραχμές το 85 και τώρα το παίρνω, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ. Που αν αλλάξει τη διαφορά, μιλάμε για μια 20ετία. Ρε, σωστά μιλάς, αλλά σου λέω ότι έχουν φροντίσει εδώ και κάποια χρόνια και βάλανε νερό στο κρασί τους. Γιατί εδώ δεν θα πει κάποιος ότι καλά, ρε Γρηγόρη, έγινε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δοθήκαν τα χρήματα. Ναι, αλλά τουλάχιστον. Ο μεροκαματιάρης εισαγωγικά που έκανε βλακεία ή δεν έκανε και πήρε ένα δάνειο όταν μπορούσε και τώρα δεν μπορεί, έχει βρεθεί μια φόρμουλα. Κατάλαβες. Έγινε Γρηγόρη. Να σε καλά. Παιδιά, σε ευχαριστώ. Καλά να περνάτε. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Αυτό απλά είχα μια ένσταση, ήθελα να την πω. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Έγινε, παιδιά, να σε καλά. Ένα ερώτημα. Ένα. Οι ψηφοφόροι και φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι, οι οποίοι έχουν πάρει τον αποχαρακτηρισμό και τα 29,5 στρέμματα. Ναι. Και οι δε της ΑΕΚ, ναι, οι οποίοι πήραν νομοθετική ρύθμιση του κυρίου Σπίρτζη και τα 20 εκατομμύρια, τι θα κάνουν, θα ψηφίσουν με βάση την καθημερινότητα ή το παδικό του συνέστημα. Θα σου πω. Αυτό και είναι τα δύο. Δεν είναι για τώρα. Όχι. Και τα δύο. Πάρα πολύ. Γιατί, μπράβο, γιατί, Νικόλα. Γιατί από Ευρώπη θα έρθουν τα κονδύλια, θα έρθουν οι ελαφρύσεις και θα είναι ένας πολύ ωραίος ιδιασμός. Να το συζητήσετε αύριο. Ωραία.
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και να μας πει τα στην κουβέντα να πούμε φρένα και φρένα και γύρω. Φλάκα τώρα θα μιλήσει με τον καμπάτσο τώρα. Όπα, όπα, όχι μπάτσα παιδιά, όπα. Όπα παιδιά, γιατί ο ένας έχει θέμα με τη μέση, ο άλλος έχει θέμα με το χεράκι, όπα, ηρεμήστε λίγο. Εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω το μποξέρι, ηρεμήστε λίγο. Έχω ριζίτη, θα τη φτιάξουμε. Θα τη φτιάξουμε, θα τη φτιάξουμε. Μας έχει βγάλει τα χέρια, σου τρίβουμε το σβέρκο, θα τη φτιάξουμε. Λέγε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Χαίρετε. Αεξής. Καλώς τον. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Νικολάκη. Έλα ρε φίλε Αεξή. Έλα ρε φίλε Νικολάκη, μου τώρα. Ακούω εδώ και πολύ καιρό ο Μελισανίδης και ο Μελισανίδης και ο Μελισανίδης. Κοιτάξτε με τον Μελισανίδη. Έτσι. Όχι, κάνει λάθος. Για πες μου τι υποσχέθηκε. Επικροτώ τα θετικά του Μελισανίδη και κρίνω τα αρνητικά του. Αυτό κάνω. Τι, ποια είναι τα. Δηλαδή, υποσχέθηκε κάτι στον κόσμο τη ΣΑΕΚ πριν το γήπεδο. Ο Μελισανίδης. Ναι. Ότι θα έρθω, θα ρίξω την σε εισαγωγικά παράγκα και θα το παίρνω καλύτερος. Την έριξε την παράγκα. Ναι, αλλά δεν το παίρνω καλύτερος. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουμε χωρίς γήπεδο. Πόσα χρόνια. Ναι. Πάνω από 20 και. 24 χρόνια. Ναι. Ποιος τον κρέμισε το γήπεδο, ο Μελισανίδης. Ο Γρανίτσας. Ο Γρανίτσας. Ναι. Ο Μελισανίδης όταν έφυγε, σε άφησε πρωταθλήτρια. Ο Μελισανίδης, επειδή δεν ξέρεις το λόγο τον οποίο έφυγε, φίλε, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Επειδή. Άκουσε με λίγο. Εμένα γλυφιζούρι δεν με έχει δώσει κανένας. Επειδή εσύ δεν ξέρεις το πραγματικό λόγο που έφυγε ο Μελισανίδης και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ, ενώ εγώ το ξέρω, αλλά δεν μου επιτρέπεται να το πω δημόσια. Θα μου απαντήσει. Ναι, πες μου. Άφησε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια όταν έφυγε. Ναι. Την πήρα από τα Αλόνια. Ναι. Τζάμπα. Σου κάνει γήπεδο. Τζάμπα. Σου κάνει γήπεδο. Βεβαιότατα. Και πρέπει να τι έχει το όνομά του. Και... τι πρόβλημα έχω. Είναι δυνατόν να δέχομαι εγώ την ΑΕΚ, φίλε, να είναι 9 βαθμούς πίσω από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και θα σου πω ότι είναι η 6. Βρεάσατε. Ακούσε με λίγο. Και ο Τσιάρτας είχε 3 δοκάρια, αλλά τα επόμενα 2 τα έστελνε μέσα. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Εάν είσαι εξή, Νικολάκη, εγώ αν είμαι εξή. Εγώ αν είμαι εξή, πήγαινε ρε πάρε κανένα γλυφιζούρα το Μελισανίδη να τον φύξει. Άντε τράβα. Έλα ρε σκύρτο να ρε φίλε, κλείσω να τελείωσε. Άντε ρε τράβα, πάρε κανένα γλυφιζούρα το Μελισανίδη που αν πει σε μένα αν είμαι εξή. Άντε μπράβο. Αυτό το διαφωνώ μαζί σου, συνοπαδέ. Και επειδή διαφωνώ, δεν είσαι παοξή, δεν είσαι εξή, αυτό το πράγμα είναι μεγαλύτερη χούντα. Θα μιλάς με επιχειρήματα, μεγάλη χούντα. Δεν είναι χούντα. Επιχειρήματα. Όχι, είναι βρώμη. Λατρεύω και θαυμάζω τον άνθρωπο Μελισανίδη, αλλά είναι αδυναμία του συνομιλητή. Άντε μπράβο. Είναι έλλειψη επιχειρημάτων. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ από αυτό το ΠΑΟ που δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο να είμαι 9 βαθμού κάτω. Και για του 6 βαθμού. Είναι αγωνιστικό καθαρά το θέμα. Τους 3 βαθμούς που είμαι κάτω, για αυτούς τους 50 λεβέντες που στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό κάναν αυτά που κάναν, ποιος θα μας μιλήσει, Γρηγόρη Κόκκινε? Η αστυνομία. Η αστυνομία θα μιλήσει. Εδώ. Ναι, καταγράφει τα γεγονότα σωστά. Θα περάσουμε τη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα περάσουμε τη γραμμή την Κόκκινε. Συνεχίστε. Υπάρχουν και γραμμές. Ορίστε. Ναι, Κόκκινε. Εσύ δεν ξέρεις τις γραμμές. Όχι, ρε. Πού να ξέρω από στα 60 χρόνια ένα δικαστήριο σε κάνανε και εκεί να το γλιτώσεις. 60 χρόνια ένα δικαστήριο. Δεν γλιτώσεις τίποτα, εσύ δεν έκανες τίποτα. Έλα, ποια χαρά είχα. Ψεύτη. Πήγες, είχες του χρόνου δικαστήριο από τη Σούρα. Βαριανασένει ο άνθρωπος του γραμμή. Από τη Σούρα. Βαριανασένει ο άνθρωπος του. Είχε δικαστήριο το 19 και από τη Σούρα του είδε το 18. Κόψε το μικρόφωνο. Γιατί λέει βλακεία. Γιατί δεν κόψε το μικρόφωνο. Γιατί είσαι άσχετος. Με μου το πάνε. Δικηγόρη. Δεν μπέρδεψε το 19 από το 18. Ναι. Πάμε. Υπάρχουν δικαστήρια ποινικά και υπάρχουν δικαστήρια αστικά. Όταν μάθεις τι είναι αυτά, έλα να μιλήσουμε. Εσύ όταν μάθεις να ξεχωρίσεις το 9 από το 8, έλα να μιλήσουμε πάλι. Τι γίνεται στον ακροατή, γιατί αγκομαχάει τον ακροατή στον ασθενή μάθος. Γιατί θυμώνεις και χτυπάς τα χέρια. Μα δεν είναι καζούρα αυτό που λες, βλακεία είναι. Βλακεία είναι. Ναι, επικίνδυνο είναι αυτό που λες. Επικίνδυνο αυτό που λες. Λέγε φίλε, έπεσε. Επόμενος. Επόμενος. Ε, άντε, γεια. Ναι. Έλα. Φύγαμε. Πάρι. Εσύ που είσαι στα πρόβατα και φοράει. Ναι. Ναι. Καλημέρα λέω. Καλημέρα. Το φιλαράκι μου καταρχήν καλημέρα. Γεια σου ρε Μάρκο Λεβέντη. Όπως είδες εγώ δεν απάντησα. Εγώ θα σας κεράσω καφέ. Σιγά ξανήκτηκες. Μετά την, το τέλος της εκπομπής με παίρνει τηλέφωνο, το ξέρεις και εσύ και ο άλλος. Και κατεβαίνω κάτω εγώ και όπου είστε σας κερνάω καφέ. Θα μιλήσουμε μετά εκτός αέρα. Καταρχήν, τα χαιρετήματά μου να δώσω στα Μοντανιά, ναι. Τα 4 με τα παιδιά εκεί. Ναι. Και μετά να σου πω εγώ κάτι πρώτον. Τα ριζιλίκια για την Εθνική Ελλάδος, πρώτον, γιατί είμαστε ρόμπες, με 1500 άτομα να κάνουν κερκίδα
κάτι, ένα χτυπούσε τον ΤΑΕΡΕ, όπως χτυπούνε για να φύγουν οι αρκούδες, άλλο χτυπούσε τον ΤΑΕΡΕ. Ρε Σιμάρκο, να ρωτήσω κάτι. Περίμενα να τελειώσω και μετά. Να ρωτήσω κάτι, όχι, δεν θα τελειώσει. Μισό λεπτό να σε ρωτήσω. Αν από αυτό το παιχνίδι εξαρτώταν η πρόκληση εθνικής ομάδας Κυπροτιά, θα είχε 20-25.000 το γήπεδο. Γιατί τώρα δεν χάθηκε ένα και αυτή που ήταν για δεύτερη θέση. Βρε άλλο, συμφωνώ. Άλλο θέλω να σου πω. Μια άμπαλο μιλάς τώρα. Αυτά ρώτησα στον Άγγελο Αναστασιάδη. Για ποιο λόγο άλλαξε τα 9-10 της ομάδας. Ποιος παίζει το ρόλο. Για ποιο λόγο έκανε τόσο βαθύ ρωτήσεις. Δεν είχε ελπίδα να περάσει, ρε Γρηγόρη. Δεν μπορεί να κερδίσει την Εστονία, ρε. Πλάκα μας κάνετε. Άσε τον άλλο να τελειώνει ποτέ. Μην πεβαίνεις έτσι. Ο 12ος παίκτης ποιος είναι. Ο κόσμος, Μαρκό. Δεν παίζει μπάλα ο κόσμος. Αν ήταν αυτό το, αν ήταν αυτός ο αγώνας στην Ξάνθη, στο Χαριλάου, αν ήταν σε ένα άλλο μισθή Λάρισα, οπουδήποτε στο Βόλο, οπουδήποτε, και θα είχε 20.000 κόσμο. Ναι, θα είχε. Τι θα είχε νούσει ο κάθε παίχτης. Η περιφέρεια διψάει για Εθνική Ελλάδος, Μαρκό. Η περιφέρεια διψάει για Εθνική Ελλάδος. Ειδικά η Θεσσαλονίκη, όποτε έρχεται πέφτει κάτι την ελληνική. Τι με βρήκες πια στο βράδυ και μου είπες ότι ξέρεις κάτι θα αλλάξω έδρα. Και επειδή είσαι το μουσείο κάτω στην Κρήτη, προσκενά σε ένα άτομο την επόμενη Ελλάδα τα 9 εκατομμύρια, τι θα κάνει, θα αφήνεις. Το μεγάλο ποδοσφαιριστή που πήρε από τα χέρια του Μελισσανίδη τελευταία στιγμή δεν το σχολιάζει όμως το Σέντερφορ. Εγώ τη λαράκι μου, αυτό το άτομο που έκανε και σχόλια πριν το βράδυ, και επειδή είναι και χωριανός μου, ο Τσάρτας τον είχε δίπλα. Εντάξει, ξέρεις τι έγινε με αυτόν μέσα εκεί κανονικά, μέσα με τους παλέμαχους του ΣΑΕΚ, έτσι. Ναι. Επειδή ο ΣΑΕΚ τον γνωρίζει. Ναι. Μπράβο. Για μένα ρε φίλε, μην τον πάρεις και μπροστά στον τζάμι να τον βλέπω. Σέβομαι την άποψή σου, φίλε, μπορεί να μην τη συμμερίζω, αλλά τη σέβομαι. Δώστε μου ένα λεπτό να δώσω τη συμπαράστασή μου στον Ιπάτιο Πατμάνογλου. Ο Ιπάτιος Πατμάνογλου, πριν 1,5 χρόνο, σκοτώθηκε το παιδί του και η γυναίκα του με εκείνο το τροχαίο με το παλικάρι του Μίστερ Τζάμπο, αν θυμάστε. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος μετά από 1,5 χρόνο αποφάσισε να παντρευτεί. Δέχεται bullying, τον βρίζουνε. Και επειδή ψάχνω να βρω αν τον βρίζουν άντρες ή γυναίκες, το 99% από αυτούς που τον κατακρίνουν είναι γυναίκες. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί τον βρίζουν? Τον βρίζουν γιατί τόλμησε ο καημένος να ξαναπαντρευτεί, να ξανακάνει τη ζωή του. Μήπως επειδή δεν πήρε κάποιο από εσάς τον βρίζετε? Δεν τρέπεστε λίγο, ρε παλιογίνεα, που βρίζετε τον ανθρωπάκο, έχασε γυναίκα και παιδί, και επειδή αποφάσισε μετά 1,5 χρόνο να ξαναπαντρευτεί. Μήπως, πρέπει να τον βρίσουμε. Μήπως είναι λίγο μικρό το διάστημα, Κωστή? Όσο κι αν είναι, ρε. Ό,τι και να είναι. Του κάνουμε κουμάδες. Ίσως εκεί έχω κάποια ένσταση. Μπορεί να βρει και μια κοπέλα, να το συμπαραστάθει και τα λοιπά, την αγάπη και να την πήρε. Ρε πάτε στο διάλο, ρε καρακάξες, να πούμε. Βρίζε. Ας τα διάλο από εκεί μεσημεριά. Έχεις δίκιο και το χάνεις. Βλαμένε. Έχεις δίκιο και το χάνεις. Μην βρίζε. Κοίταξε και να βρεις και ένα δικηγόρο εκεί πέρα. Άσε τώρα εμένα με κάνεις για δικηγορίστικα πράγματα. Άσε με εμένα δίκιο και χάνεις. Σε δικηγόρο σε προσέβαλα εγώ. Έχεις δίκιο και χάνεις το δίκιο. Καλά κάνω. Γιατί τις βρίζω. Καρακάξες. Ηλίθιες. Έκανε μήνυση στον καθρέφτη. Όταν ο Μίστερ Τζάμπο πληρώνει μια νέα μέρα γαράζει. Επειδή δεν πήρε σένα. Επειδή έχει μουχλιάσει το από αυτό σου, ας πούμε, τώρα και δεν πήρε σένα. Πάμε παρακάτω. Κάτω τα χέρια. Κανείς δεν θα ήθελε να περάσει αυτό που πέρασε αυτό ο άνθρωπος. Κοκκινάστε τώρα, μη συμπληρώνεις. Εσύ τώρα εγώ μιλάω. Δεν συμπληρώνεις. Συμπληρώνει. Έλα και σε 1,5 χρόνο ρε φίλε να τα διαγράψεις. Καλά έκανε. Κάτω τα χέρια από τον Ιπάτιο Πατμάνογλου. Ας τα χέρια και τα λεφτά τώρα. Κάτω τα χέρια από τον Ιπάτιο Πατμάνογλου. Η μόνη αίσθηση που έχω είναι για το χρόνο. Καθυστερημένες γυναίκες, γυναικούλες του κερατά. Καθυστερημένες. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάτω τα χέρια από τον Ιπάτιο. Περνά τα κόκκινα, έλα. Πάμε. Δεν πέρασα κόκκινο εγώ, πάντα. Εντάξει, ωραία. Ο κόκκινος περνάει με κόκκινο. Τι κόκκινο, το ροζ τα έκανε. Τριαντάφυλλα τα έκανε, άντε. Έλα, πάμε, άντε. Ναι, εγώ για παρκάρισμα μόνο. Λέγε, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ξαναθιώτησα εξής, τι γίνεται, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, έχω να πάρω ένα χρόνο. Για τον Καστοριανό πήρα. Ναι. Εγώ δεν γίνεται, έτσι με ξέρεις από το Facebook. Ναι. Λοιπόν, Καστοριανέ, λίγο θα τα έχω μαζί σου, φίλο μου. Σ' ακούω. Το λόγο να ακούσουμε, βέβαια. Καταρχήν πριν λίγο είπε λατρεύει το Μελισσανίδη, έτσι. Σαν άνθρωπο. Σαν αυτοδημιούργητο άνθρωπο, βεβαίως, ρε φίλε. Το θαυμάζω. Γιατί... Το θαυμάζω. Γιατί είναι αυτοδημιούργητος, γιατί δεν βρήκε τίποτα, τα έκανε όλα μόνος. Από πού? Δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος. Από μια σχολή οδηγών. Ναι, μου είναι αδιάφορο, ναι, από μια σχολή. Ναι. Ξέρεις πώς έγινε, περίμενε, ξέρεις πώς έγινε ο Μελισσανίδης. Όχι, ας τον ολοκληρώσει. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, μισό λεπτό. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε. Απλό είναι. Ξέρεις πώς έγινε ο Μελισσανίδης. Δεν μας νοιάζει. Εγώ? Ναι. Από μια σχολή οδηγών, ναι. Λάθος κάνεις. Ωραία, όταν, βεβαίως, παρακάτω φίλε, όταν έγινε ο πόλεμος, άκου λίγο, όταν έγινε ο πόλεμος του κόλπου, όταν έγινε ο πόλεμος του κόλπου, ο Μελισσανίδης τόλμησε φίλε να πάει μέχρι εκεί και να κάνει
τις δουλειές που κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες φοβότανε και να τραβάει κομβόι από εκεί μέχρι εδώ με κίνδυνο της ζωής του. Μα... έκανε περιουσία και μαζί με τον Καρά μετά πήρανε καράβι. Παρακάτω, ωραία, φίλε. Αν αγοράσεις ένα άβλο, παρακάτω, πλατιάζει πολύ η κουβέντα. Παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, Καστοριανέ, το 1995 που είναι στην ομάδα του Τροχανά. Βεβαίως. Ποιος άρχισε το κακό, είναι αυτός. Τους λόγους που έφυγε ο Μελισσανίδης, τους ξέρεις? Τους ξέρω πολύ καλά, δεν για κάτι βραχιόλια. Όχι, δεν τους ξέρω. Κάτι βραχιόλια, φίλε μου. Εάν τότε ξέρεις το λόγο, δεν έπρεπε να πεις αυτό που είπες. Κάτι γνώμη μου. Ναι, πάρε κάτω πάμε. Ναι. Την πέταξε στην ομάδα στην Γάμα Εθνική και με έκανε ξεφτύλα. Ο Μελισσανίδης. Και αυτό. Την πέταξε. Με τα παιδάκια, όχι, και κάνεις λάθος. Την πέταξε ο Αδαμίδης, την πέταξε ο Δημητρέλος, την πέταξαν όλοι αυτοί. Αν ήταν μάγκα θα πήγαινε να πει την ομάδα μεταξύ. Όταν διοικούσε αυτό ο παρελθόν την ΑΕΚ, ήταν πληρωμένοι όλοι στην ώρα του. Ναι, πήρε τον ΟΠΑΠΣ με την πλάτη της ΑΕΚ. Ορίστε, όταν πήρε τον ΟΠΑΠ, όχι κάνει λάθο. Όχι, φίλε, τον ΟΠΑΠ. Το ποσοστό του. Όχι, ούτε τζάμπα γήπεδο κάνει. Το ποσοστό του ΟΠΑΠ. Ακούσε με λίγο. Θέλει να κάνουμε διάλογο. Ναι, διάλογο. Θέλει να κάνουμε διάλογο. Τον ΟΠΑΠ, η εταιρεία η οποία έχει τα δικαιώματά του, είναι τσέχικη. Τώρα δεν φαίνεται πουθενά ο Μελισσανίδης. Εάν εσύ ξέρει ότι ο γιο του έχει μετοχέ στη συγκεκριμένη εταιρεία, αναλόγω παπά, Ευαγγέλιο. Εντάξει, για το γήπεδο που μιλά, όταν κάνει ένα έργο τόσων εκατομμυρίων ευρώ, όπως θα κάνει και ο Σαββίδης αύριο μεθαύριο, το να του δώσει το κράτος 5-10 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 20. Και μέσω της περιφέρειας, βεβαίως θα τα δώσει. Ναι. Και στο πάγκο να δώσει μεθαύριο άλλα 20. 5 χρόνια τώρα τα διαρκές, θα τσεπώνει. Ορίστε. Θα τσεπώνει τα διαρκές. Ναι, γιατί ήρθε ένα πρώτο μηνό σου ζητήσει λεφτά να πληρώσει παίκτες. Όχι, φίλε μου. Καλά. 25-35 εκατομμύρια με τα περσινά από το UEFA τα τσέπωσε. Η Άξο στον ισολογικό. Δηλαδή η Άξο. Ακούσε με. Όχι, έπρεπε να πάρει 4 ποδοσφαιριστές για μένα. Ωραία, ξέρεις το θέμα. Ξέρετε αυτό που λέει. Στα site της ΑΕΚ. Βγαίνει ο κάθε και φτετζόγλο στο ΑΕΚ 365, δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Βγαίνει ο άλλο ο. Γιατί αναφέρει το όνομα τώρα. Φίλε, άκουσε με λίγο. Αυτού μέσω τη μαρμίτα, του έχω στείλει σε όλου μαντιλάκια για το κλάμα. Μη στενοχωριέσαι. Επειδή παίρνουν το 20 ευρώ τους και δεν αφήνουν τους αξίες να μιλήσουν. Τους έστειλα μαντιλάκια για το κλάμα. ΑΕΚ και κλάμα δεν συνάβουν. Άντε για 20 ευρώ όλοι και λαϊδάτε εύκολα. Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν τέτοια πράγματα. Το οποίο το γνωρίζουν, να ξέρετε πως η κοπέλα που έχει ο Ιπάτιος είναι έγκυος. Οπότε ο άνθρωπος θέλει να το αποκαταστήσει όσοι μιλάνε για μικρόφωνο. Θα πρέπει να απολογηθεί ο Ιπάτιος. Από το θάνατο νοικίου να σέβεται την επιθυμία του να αποκαταστήσει την κοπέλα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε κυρακατίναριά στο Facebook, βρίζετε τον ανθρωπάκο. Ναι. Τσουλάκια να πούμε. Ναι. Σταμάτα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Το βρίζετε. Επειδή θα παντρευτεί. Γιατί? Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Βασίλης από Πολύχνη, στροφή Καρατά, σου ΑΕΚΤΖΙΣ. Αμάν. Πολύ είναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν μάγκες. Και ιδίως τον κύριο αυτό να τον ΑΕΚΤΖΙ. Δεν τον ξέρω, ούτε με ξέρει, δεν χρειάζεται να ξεδενόμαστε. Θα παρακαλέσω. Πιο ευπρέπεια. Πιο ευπρέπεια. Ούτε ρούφα τα αυγό σου, ούτε γλύψε το γλυφιτζούρι σου, ούτε κλείστον, ούτε τίποτα. Όταν μιλάς οι ΑΕΚΤΖΙ, φίλε. Θα σε παρακαλέσω, όταν μιλάνε μεταξύ τους οι ΑΕΚΤΖΙ. Όταν μιλάει με άλλον, δηλαδή να το λέει. Αυτό δεν το πει. Όταν θα με σέβεσαι και θα έχεις επιχειρήμα, θα σε σέβομαι στο διπλάσιο, φίλε. Θα σε παρακαλέσω εγώ, σαν ΑΕΚΤΖΙ, σαν Κροατής των παιδιών, όταν παίρνεις τη δύναμη του μικροφόνου. Ναι. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σου που δεν σε γνωρίζω, δεν θα λες κλείσε την. Το μικρόφωνο και ρούφα το γλυφιστό. Όταν αυτά που λέει, άκουσε με, όταν λοιπόν, ο συνομιλητής δεν με σέβεται, άλλο, με αποτέλεσμα να μην σέβεται ούτε το. Προσάψω, μπράβο, τίποτε, το δέχομαι. Άλλο, το δέχομαι. Άκουσε με. Το δέχομαι. Αυτή τη στιγμή, για να πω κάτι. Όσο για τον κύριο Μελισσανίδη, αυτός κάνει κουμάντο, αυτός έχει τα λεφτά, αυτός υπολογίζει την τσέπη του και αυτός βάζει αυτά που πρέπει. Δεν θα τον κάνει κανένας άλλος κουμάντο, ούτε εσύ ούτε εγώ. Ούτε ο φίλος μου από εκεί πέρα ο. Ο παδός έχει απέτηση, φίλε. Λοιπόν, άμα έχεις απέτηση κάθε Σαββατοκύριακο να κάνεις 150 έξοδα ευρώ, να κατεβαίνεις κάτω στο Ολυμπιακό αυτό στάδιο. Αυτό που μπορώ και κάνω είναι να αγοράζω ζητή λοιπόν, εισιτήριο διαρκείας από εκεί πέρα, που βρίσκομαι. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου συνοπαδέ, να είμαστε λίγο πιο κόσμοι μεταξύ μας. Τίποτα άλλο, εντάξει. Το δέχομαι ωραία. Και το σέβομαι όταν ο συνομιλητής σεβαστεί εμένα και το ακροατή, το σεβαστώ και εγώ. Πάμε ένα ακόμα φίλο. Ένα κύριο ακόμα. Ναι. Και φίλε Νίκο. Ναι. Ακούτε. Ναι. Αλέξανδρος. Λοιπόν, άκου λίγο φίλε Νίκο, αδέξι. Έπρεπε να διαλαμπάδεσαι με τον πόλη τον κύριο Σταύρο Σαράφη, που δεκαετία 90 είπε ότι ο Ντέμις Νικολαίδης είναι, δεν κάνει τον πάγο, είναι κοντός. Κατάλαβες, κύριε Νίκο. Το ζωμιάζει με τον Big Mac που είχε. Πάμε ένα ακόμα, ωραίος, ο Αλέξανδρος. Ένα ακόμα. Έλα, μην τώρα σε κόκκινε. Ναι. Ορίστε. Ναι. Θέλω μια διευκρίνηση. Ναι, κύριε. Κοιτάξτε, για τους χείρους που είπατε και τις χείρες. Ναι.
πρέπει οπωσδήποτε να παντρεύονται τεκμηρωμένο από τη γραφή. Δεν με νοιάζει η γραφή, ρε φίλε. Με νοιάζει η σεξουαλική ικανότητα. Φύγε από εδώ. Τώρα. Άσε με τη γραφή. Πάμε επόμενη. Επειδή το λέει η γραφή, εσύ πρέπει να κάνει σεξ. Άμα δεν το πει η γραφή, τι έκανε. Θα γίνει ο προστάτη σαν το αερόστατο του Μπούζου στο μακεδονικό αγώνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρατήρησε ότι ούτε ένα ακροατή δεν μίλησε για το πυροδήμα, ρε φίλε. Ποιο περεδήμα, ρε. Ούτε ένα. Τι σου είπα πριν. Ούτε ένα. Τι σου είπα πριν. Τι σου είπα πριν. Στην Αγία Γραφή, ρε. Πάμε ένα. Περίμενε. Τι σου είπα πριν την εκπομπή. Θέλω, δεν θα μιλήσει κανένα για πυροδήμα. Το είπα, θύπα. Αν δεν είναι βλάκα. Έλα, σταμάτα. Πάμε επόμενη γραμμή τελευταία. Θα δώσω ανάποδο χαστούκι. Όπα με τα χαστούκια. Αν δεν την κοιτώνεις σήμερα. Μην κέρδεις, μη. Σιγά. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Αυτά που να περισσότερο. Ναι, έτσι. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση στο φίλο του Καστοριανού λίγο θέλω. Ναι, φίλε, σ' ακούω. Καλοπροαίρετα πάντα. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ σε ποιον ανήκει? Η ΑΕΚ σε ποιον ανήκει? Βεβαίως, πρακτικά δηλαδή. Διοικητικά. Σε ποιον ανήκει, υπάρχουν μετοχές, σε ποιον ανήκουν. Διοικητικά εννοείς εσύ. Το μετοχικό. Λογιστικά, στη δικέφαλος 1924. Δικέφαλος 1924. Η Ένωση Φίλων ΑΕΚ εννοείς, έτσι. Όπως θες πες το, ναι, παρακάτω. Αυτή ακριβώς, ωραία. Τον ΟΠΑΠ, τον έχει ο Μελισσανίδης. Ναι, μια τσέχικη εταιρεία στην οποία λένε ότι έχει μετοχές ο γιος του. Γι' αυτό δεν μπαίνει η ΑΕΚ στον ΟΠΑΠ. Φίλε, μην πέφτουμε στο τρυπάκι, γιατί. Ποτέ δεν θα μάθεις τη μετοχική. Ωραία, σωστό, παρακάτω. Παρακάτω. Σωστό. Παρακάτω. Γιατί σωστό, μπορεί να υπάρχουν χίλια ονόματα σωστό, και να έχει 100% μελισσανίδη. Σωστό, σωστό. Η ΑΕΚ πάντως δεν μπαίνει στον ΟΠΑΠ. Συνέχισε. Λέγε, φίλε. Έξι. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Μην μπερδεύεστε. Ναι, γιατί για μένα αυτό που έγινε με τον ΟΠΑΠ είναι πρόκληση. Παρακαλάτε να υπάρχει Σαββίδη σε μελισσανίδη. Αυτό που έγινε. Δηλαδή, κερδοφόρο εταιρεία. Ενός δις δώσαν 33% με 600 εκατομμύρια ομολογιακό δάνειο. Δηλαδή μπορείς να το πάρεις και εσύ και εσύ. Οπότε... Εσύ και εσύ δεν μπορούσες. Μα δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι. Εσύ που είσαι δικός σας μπορούσες. Άντε, για. Έχω ένα τσίπορα από το σιδηρόκαστρο, θα κατέβεις να το πάρεις. Κατέβα να το πάρω. Ναι. Θα έρθω να το πάρω. Να το πιούμε τώρα. Να το πιούμε. Πάρ' το στο μάρκο. Όχι, να λουστούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, η Μαρίνα Μπίκουν έτοιμη για δύση. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη Δήμου και Γιαλαμά. Και μετά το τρίτο ημίχρονο έχει στοίχημα η, πώς λένε, η άχαστη. Θανάσης Κυλώνης, Νίκος Κουλιανός. Γεια σας.